ξέρεις. Μα επανήλθε, έγραψε, πάει κάνα αφιέρωμα στις, στις σατυρικές εκπομπές και έγραψε για το Σάστα Ζεγύραση. Σαν το Σάστα Ζεγύραση, το οποίο δεν κατάστρεψε πολύ. Δεν τέτοια μας αφήνουν, όμως είναι, κατάστρεψε πολύ κόσμο. Λοιπόν, παιδιά, ναι, κάνουμε χαλαρή που πέντω δάμε, ευχαριστούμε Μαρίτα για το share. Λοιπόν... Κάτσε, ακόμα δεν περίμενε. Τώρα το κάνω. Σιγά σιγά. Ναι, το άρεσε να κάνουμε spice. Βλέπετε, βλέπετε Ψηλίδη, βλέπετε Laughing Mouflon. Έτσι, χαλά. Λοιπόν, παιδιά, Laughing Mouflon Show, Κωνσταντίνος Ψηλίδης, είμαστε με την αγαπητή Νάντρη Χατζη Χριστοδούλου και τον αγαπητό Μαρίνο Νομικό. Και είχαμε κουβέντα πριν για θάψιμο γενικά και για... Ναι, έτσι γνωριστήκαμε με την Νάντρη. Ναι. Έτσι γνωριστήκαμε, ναι. Αυτή είναι μια αλήθεια. Από την τυχή τη. Εμφάνισή τη στο. Πώ ήταν η εκπομπή, Στο Έλα να δει. Έλα να δει. Η περσινή εκδοχή του Έλα να δει στο Ωμέγκα που ήταν με τον Τάσο Θεοδόρου και τον. Α, το πάνελ. Και τον Χάρη Αριστίδου, ναι. Α, περίμενε, ναι, μπράβο, όταν πήγε μαζί με τα θεία. Αλλά δυστυχώ κανένα τηλεθεατή δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του τίτλου. Ναι, δεν ήρθε κανείς στην κατάσταση του, τι. Έτσι, ξέρω, εμείς αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από το Έλα να δεις. Ναι, και αναβαθμίστηκαν σε πανελίστες της Ευηπίδου. Αναβάθμισε, δεν γιατί όλα είναι καλά. Όλα. Ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή, ό,τι σου συμβαίνει είναι καλό. Σημασία έχει πώς το βλέπεις το πράγμα. Από ποια οπτική γωνία. Ναι. Ναι. Υπάρχει φυσικά. Εννοείς το μισό άδειο και το μισό γεμάτο. Κοίτα, de facto αλλά... κάποια πράγματα δεν είναι μισό άδειο και μισό γεμάτο. Είναι στη μέση. Δεν έχει άδειο ή γεμάτο. Είναι στη μέση. Επίσης, εντάξει, τώρα με καταλήξεις και πανελίστες τη Ευρυπίδου μπορεί να σημαίνει ότι ο ποτήρι έπεσε κάτω και έγινε χίλια κομμάτια. αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή τίποτα. Τη στιγμή να σχίσω τα ρούχα μου. Πλάκα κάνω. Κοίταξε, πλάκα κάνω. Κωνσταντίνα, και η Κωνσταντίνα σίγουρα βλέπει. Μισό λεπτά, εγγυούμε ότι αφήσει τα ρούχα σου να πάει βάρα αυτό το πράγμα. Εγγυούμε σου το. Υπάρχει περίπτωση. Πλάκα κάνω. Πού, εδώ, ναι. Πού, όπου θέλεις, όχι, όπου θέλεις, πίσω. Παντού. Πλάκα λοιπόν. Κάνω, εκτός από αυτό με τα νούμερα, πώς είναι η ζωή στο πάνελ, στην εκπομπή. Κοίτα, περνούμε πάρα πολύ ωραία. Και αυτό βγαίνει προς τον κόσμο. Δεν ξέρω αν νομίζω να σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό, ναι. Νιώθω πραγματικά ότι κλέβω καραμέλες από μωρό. Κοίταξε. Δεν είναι σωστό. Ναι, λίγο πέρα θα το δω με όλες τις προθέσεις, ήταν σε καλεσμένη σου. Ναι, μα είναι και πολλά καλή, δηλαδή δεν τις είπα. Όχι, να σου πω συνήθως, ας πούμε. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε και πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους. Παρακαλώ. Δεν έχω πρόβλημα, αλήθεια. Πραγματικά έτσι δεν θα σου πω ψέματα. Κάτσε. Τώρα δεν έχει πρόβλημα. Περίμενε. Ναι. Που λες, πες μας πώς είναι η ζωή στο πάνελ. Κοίτα. Τι είναι μια μισή ώρα που φτιάχνουμε στον αέρα, μια χαρά, χαλαρά, κάνουμε την πλάκα μας. Εγώ τουλάχιστον περνώ καλά, φροντίζω να είμαι αυτός μου, να λέω ότι είναι που πραγματικά πιστεύω. Η δουλειά πίσω στο γραφείο, εμένα είναι κάτι που με ευχαριστεί, καταπιάνομαι κατά βάση με τα κοινωνικά θέματα. Έχω έρθει κοντά σε πάρα πολλά κοινωνικά θέματα που αγνοούσα μέχρι στιγμής ότι θα μπορούσαν να υφίστανται στην Κύπρο. Okay. Όταν λέμε κοινωνικά θέματα, μιλούμε για θέματα τα οποία άπτονται της ευρύτερης κοινωνίας ή για κοινωνικά φάση lifestyle, γιατί με λίγο χαμένο. Όχι, lifestyle. Okay, cool. Απλά επειδή είναι. Κοινωνικά, ας πούμε, είχαμε μια ωραιότατη συνέντευξη στη Σχολή Τυφλών. Okay. Όπου πραγματικά... να βγει σε λίγο καιρό. Είδα τι έκανε εκεί. Είδα τι έκανε εκεί. Απολογούμε απλά. Εν το ρίφλεκ μου είμαι βλάκα, ναι. Δεν πειράζει. Άλλωστε να κάνει τώρα συνέντευξη για το Όλα Καλά στη Σχολή Τυφλών, βγάζει ένα νόημα. Σωστό. Αφού δεν βλέπετε. Θα το σχολιάσω καθόλου. Ναι, εντάξει, ξέρετε, να μου μπορούσαμε να κάνουμε. Έκαναμε λάθος με τον Αντρέα, τον φυλακτό των παραγωγών μας. Κύριε παραγωγέ, έπρεπε να στείλουμε μήνυμα στον τύπο με το βάν το κατασκοπευτικό να μας το κάνει share. Να πάει σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο κόσμο. Λύσε μου αυτή την απορία. Παρακαλώ. 1 εκατομμύριο κινητά. Γιατί τα δημοσίευματα δεν διευκρίνησαν. Έλεγαν 1 εκατομμύριο αριθμοί τηλεφώνων. Εγώ ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά παρακολουθούνται και τα σταθερά. Υπάρχει δηλαδή κάποιο που παρακολουθεί και τα σταθερά ακόμα, α πούμε. Βασικά υπάρχουν σταθερά. Ναι, όχι, φίλε μου. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξή. Είμαστε 800.000 περίπου στην Κύπρο. Εντάξει. Εκτό αν εννοεί όλο το νησί. Περίμενε. Που είμαστε 400.000 περίπου ενάντρε. Οπότε έχουμε, τουλάχιστον έχουμε 820.000 κινητά. Από εκεί στου 400.000 άντρε.
Οι 100.000 έχουν ένα δεύτερο κινητό. Και κάπως οι γενέτσες τώρα κάπως... τώρα να δούμε τι συμβαίνει. Γι' αυτό που φκένει ένα εκατομμύριο. Γι' αυτό νομίζω ότι δεν είναι μόνο η κυβέρνηση και οι αρχές που τον περιμένουν πώς και πώς να γυρίσει. Αλήθεια, τον περιμένουν ακόμα να γυρίσει, έτσι. Ναι, ναι, τους ειδοποιείς ότι έρχομαι. Έρχομαι. Μπείτε σας στο σπίτι σας, μπείτε μέσω γραφείο, σερβιριστείτε. Πάρτε έγγραφα, ό,τι άλλο θέλετε και έρχομαι εγώ. Στον δρόμο είμαι. Πέδω, πέρα του κάπου τηλεδιάσκεψη. Εμάς έχει κάμερα δάμε. Νομίζεις. Παρακολουθώ, αν τους πει, κάντε εσείς, εγώ παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις. Πιο στενά από όσο φαντάζεστε. Και πείτε του Γενικού Εισαγγελέα να κάνουμε και το update. Έχει 10 χρόνια τουλάχιστον που το καθυστερεί το update. Ο Γενικός Εισαγγελέας έκρινε ότι δεν χρειάζεται να επέμβει. Εντάξει, ας το νιώμαι. Λοιπόν, νομίζω είναι η τέταρτη φορά μέσα σε ένα μήνα που του είπε αυτό. Νομίζω φάση φατίκ πλέον. Α, πέφτει και ένα τέτοιο. Ο αρχιεπίσκοπο δεν τον έκανε επενέβηκε. Εν τότε και κάτι λεφτό. Λοιπόν. Ο αρχιεπίσκοπο, όχι. Γιατί έτσι δεν έχω και τα λεφτά μόνο άλλο. Τον κλεπτά από εδώ. Να δω και πίσω. Όχι. Ο αρχιεπίσκοπο ίσω να υπάρχει και αλλού σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί. Έχει και εκείνος followers, κατάλαβες, σωστό, πολλούς. Ναι, ναι. Γιατί έχει Instagram ο αρχιεπίσκοπος. Όχι followers, ναι, ναι. Έχει ακόλουθους, έχει ποιμνίο, πιστούς, ποιμνίο. Πρόβλημα, α, κάποιους που τον ακολουθούν, ναι, ναι, ναι. Που σωστό. Τον παρακολουθούν. Σωστό, γιατί αν το σκεφτούμε έτσι είναι και influencer. Είναι. Γιατί ίσως είναι και ο μοναδικός αληθινός influencer. Μπράβο, που δεν χρειάζεται καν Instagram, ναι, για να έχει επιρροή. Και δεν χρειάζεται να αγοράζει κιόλας και influencer. Ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Σκεφτείτε μόνο που έχει followers οι οποίοι τον πληρώνουν, δεν του πληρώνει. Περίμενε. Εάν ο αρχιεπίσκοπος έκανε ένα Instagram account, ποια ήταν να την πρώτη του φωτογραφία. Όπως ξεκίνησε η Jennifer Aniston με τον άλλο. Όπως ξεκίνησε η Jennifer Aniston με τον Friends, ας πούμε, ποια ήταν να ήταν η πρώτη του φωτογραφία. Εγώ νομίζω μαζί με τον Τάιν Τζολό. Μπράβο, αλλά είμαι εδώ με τον Χόμι. Και την Paris Hilton. Nice. Δεν έχουν κοινή φωτογραφία όμως, θα έπρεπε να φωτοσοπαριστεί μέσα. Κοίταξε, κοινή είναι. Α, σωρά, για φωτογραφία μου μιλάς. Ναι. Επειδή είπες για την Paris Hilton. Και δεν είναι λοιπόν. Paris Landmark λέγεται τώρα. Συγγνώμη. Η Paris Hilton αλλάξε όνομα. Paris Landmark. Εντάξει, να μην κακαμένω να περνάει η ώρα. Πραγματικά κακαμένω. Με τον νομικό στην εκπομπή είπαν. Θα είναι καλά είπαν. Nice one. Ήταν καλά. Λοιπόν, θέλω από πίσω στην άντρα, γιατί δώσουμε την ευκαιρία τέλος πάντων. Παρακαλώ, νιώθω ότι κάτι θέλεις να πεις. Όχι, έκανα, δεν ξέρω. Μάλλον αισθάνομαι άσχημα. Γιατί? Για τις κακιούλες που είπε για την εκπομπή και την Ευρυπίδου. Εντάξει, άντα με νόμα. Επειδή έτσι θα μιλήσω καλά, θα πω για την εκπομπή. Μάλιστα. Η οποία εκπομπή είναι... Είναι χιούμορ, έτσι. Έκανα χιούμορ. Έκανα χιούμορ. Θα το τονίσω πολλές φορές. Εντάξει, μπορεί να κάνω και λίγο μαύρο, μπορεί και να μην ακολουθώ και την πολιτική ορθότητα. Ξέρετε το μοναδικό μέρος εδώ που μπορώ να μην είμαι πολιτικά ορθός. Οπουδήποτε αλλού είμαι. Εμείς σαν εκπομπή έχουμε χιούμορ. Έτσι, για να νιώσεις πιο άνετα. Εμείς σαν εκπομπή έχουμε χιούμορ. Η κριτική τη θεωρούμε μόνο επικοδομητική. Δηλαδή προσπαθούμε να σου δώσουμε το φτιάρι να βγεις έξω. Όχι, όχι, πιο βαθιά, μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάποια καλά στοιχεία. Οκ, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Αλλά τώρα πρέπει να τα πω κιόλας, ναι, μια και ξεκίνησε. Κοίταξε, να σου πω, είδα λίγα clips που όταν... Μ' αρέσει το ρολάρισμα της Χριστιανάς. Κρίς Αντώνιου, λέει, Κρίς, στο Facebook, της Χριστιανάς. Οκ. Κάποιος να μένει με εδώ σύνομαι. Όχι, ξέρω. Πόσο καιρό έχεις να δεις. Τι. Το Ελλάδα δεις. Το όλα καλά, συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν πρέπει να ζητήσω από εσάς συγγνώμη από τη Μαρία Ιωάννη. Πόσο καιρό έχεις να δεις την εκπομπή, το όλα καλά. Εδώ, το πιάσαμε. Να τους. Ούτε καν μπήκε στον κόπο να μας δεις. Είδα clips με σένα. Εντάξει, είδα clips με σένα. Εγώ μπορώ να λέω ότι λέω, αλλά τουλάχιστον βλέπω. Έχω αυτή τη διαστροφή. Εγώ δεν το βλέπω. Αλλά είδες clips, είδες. Ναι, είδα clips. Είδες αποσπάσματα της εκπομπής. Ναι, είδα το ένα από τα clips που ήταν πολλά αστείο. Ήταν μια φάρσα που σε έκαναν, που το... Κάποιος έπιασε στο λίγο, όσο έπιασε μήνυμα. Αχ, παιδιά, ήταν που ήταν το τον που ζήσα. Ναι. Από πέρσι δεν είναι. Είσαι ρε, έτσι ρε. Λοιπόν, με το έλα πακέτο, δεν είναι. Ναι, το έχεις πακέτο. Ναι, sorry, το έχεις πακέτο. Πιάσανε μίσου να μου πούνε ότι έχει ο πατέρας μου πακέτο. Ο παπάς μου ήταν ναυτικός. Μπερμπάντης.
Και ξαφνικά θυμηθήκα, θυμούμαι στο εθνικό, δεύτερο έτος έκαναμε μάθημα, χτυπά το τηλέφωνο, βγαίνω έξω εγώ να απαντήσω, τρόμαξα, λέω, σαν πάζω πάθαν κάτι δική μου στην Κύπρο. Έλα, τι γίνεται, λέει μου, Άντρε, έχουμε να σου πούμε κάτι πολλά σοβαρό. Λέω, τους τι, λέει μου, ο παπάς έχει πακέτο. Και σκέφτηκες ναυτικός, ναι, λιμάνια, έχω ξόγα μου, η ναι, αδελφή, αδελφό. Μα είπε μου το, λέει μου, έχει γιο, λέει μου, είπα μας ότι είναι γιος και να πάει ο παπάς να το δει. Και δεν έχει ναυτικός. Άκου τώρα τον άνθρωπο. Κοίτα, respect σε λιό που δεν σκέφτηκε. Στην αδερφή μου δηλαδή. Respect σε αδερφή σου. Το όνομα της. Ραφαέλα. Ραφαέλα μου, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος και εδώ πάρα πολύ. Νομίζω, σου αποδίδω το respect. Ήταν σπουδαία πλάκα τούτη. Λοιπόν, πάμε πίσω στο όλα καλά με την Κωνσταντίνα. Ναι. Λοιπόν, πάμε πίσω στο... προσπαθούμε να δώσουμε την ευκαιρία της άντρας μας. Να μιλήσει, μα πρέπει να μιλήσει. Καλεσμένη σου πρέπει να μιλήσει για την εκπομπή. Παιδιά, παίρνουμε ωραία στην εκπομπή. Ναι. Προσπαθούμε να βγάζουμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα όσο γίνεται με τη θεματολογία την οποία έχουμε να υποστηρίξουμε. Θα σου δώσω λίγο την ευκαιρία να επαναδιατυπώσει. Σε παρακαλώ, γιατί έβαλες τώρα την ποιοτική και το όλα καλά μέσα στην διαπρόταση. Περίμενε. Όμως δεν πρέπει να είμαστε νομίζω έτσι εντελώς στο πεδοδείγματο. Γενικά οι πανελιστικές εκπομπές είναι, ας πούμε, είναι πιο κουτσομπολιστικές φάσεις. Εμείς όλοι έχουμε μια απορία. Θεωρείς ότι ενέχει η ποιότητα η εκπομπή μας? Μάθε γράμματα τώρα. Ποιότητα όχι. Δεν θεωρείς ότι έχει ένα level καλό, ότι είναι decent? Level, σου πάει χειροτερεύει το. Το επίπεδο παραγωγής. Όχι. Εντάξει, είναι το επίπεδο για προσυπεράσπιση, αυτό μέχρι εκεί που μπορεί η κυπριακή τηλεόραση γενικότερα. Αλλά σαν εκπομπή, όχι. Έχει πολλές αδυναμίες. Αλλά δεν θα έλεγα ποιότητα, μέσα από τις αδυναμίες βγαίνεται. Βασικά στηρίζετε στις προσωπικότητες των παρουσιαστών, συγγνώμη για να μην μου πάει και το κεφάλι, της παρουσιάστρες και των πανελιστών της. Εντάξει, γιατί υπήρχε και ένα διάστημα που ήταν πολλοί και νόμιζαν ότι όλοι ήταν ισότιμοι παρουσιαστές. Αχα. Ναι. Okay. Έτσι νόμιζαν. Κοίτα, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ παρακολουθώ τηλεόραση. Καλά. Δεν προλαβαίνω. Οπότε δεν είχα ιδέα τι επέζε τον πέρσι. Πολύ θα ήθελα να χρησιμοποιώ και εγώ αυτή την καθόλου διπλωματική απάντηση και θα απέφευγα πάρα πολλές παρεξηγήσεις και αχρίαστους καυγάδες και πονοκεφάλους άμα έλεγα πολύ απλά και εγώ όπως δεν είναι όλοι. Δεν παρακολουθώ τηλεόραση ή τι βλέπεις την τηλεόραση, μόνο ειδήσεις και ντοκιμαντέρ στο Discovery. Κανονικά, από τις απαντήσεις που λαμβάνεις θα έπρεπε να κάνει έκαστο 70% τηλεθέαση. Ναι, χαλαρά. Ναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ, γιατί εμένα η δουλειά μου να γράφω για την τηλεόραση, συνεπώς πρέπει να βλέπω τα πάντα. Άρα μου ρωτάνε, πρέπει να λέω αναγκαστικά ή αυτό που έχω γράψει ή αυτό που πραγματικά πιστεύω, γιατί αλλιώς δεν θα με πιστέψουν. Έτσι δεν είναι. Τώρα έτσι επειδή με έβαλες σε... Αλλά, θέλω να... Θέλω να μου πεις τι το ένα το πράγμα που σου λείπει ιδιαίτερα από τη δική μας εκπομπή που θα ήθελες πάρα πολύ να υπάρχει για να κάτσεις να δεις έστω ένα μισάωρο. Είδες το αυτό το mentality το οποίο αντί να πάει κόντρα προσπαθεί να βρει κάτι για να μπορέσει ναι, όφελος. Από κάπου να πιαστεί, το καταλαβαίνω. Όχι φίλε μου, σοβαρό. Το καταλαβαίνω. Σοβαρό. Είναι πάντα λοιπόν, για να είμαι... όταν γίνεσαι καλύτερος μέσα για να... Ναι, για να είμαι αντικειμενικός. Όσο μπορώ και όσο σωστός. Και σηκώνει τα μανίκια. Ναι. Να χωθώ. Γιατί, ας πούμε, δύο ιδιότητες τώρα. Η μία του τηλεθεατή και η μία του δημοσιογράφου που γράφει ναι, και πρέπει να τα βλέπει και από άλλο πρίσμα τα προγράμματα. Όχι σαν τηλεθεατής, γιατί θα ήταν λάθος. Σαν τηλεθεατής, λοιπόν, δεν είμαι το κοινό. Το προσπερνάμε. Τέλος, δεν καθόμουν ποτέ να δω αυτή την εκπομπή ως τηλεθεατής. Με τίποτα. Ως δημοσιογράφος που πρέπει να δω πώς μπορεί να σκέφτεται ο μέσος τηλεθεατής της συγκεκριμένης εκπομπής και το τι του προσφέρει, μπορώ να πω ότι η εκπομπή στέκεται ως ένα επίπεδο, έχει αδυναμίες και έχει κυρίως να κάνει και με λίγο τη θεματολογία, λίγο με τα ελληνικά σας, γενικά τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε, δεν είναι και τόσο τραγική κατάσταση όσο είναι σε άλλες εκπομπές. Α, γιατί είπε ένα χωθόρυφης για τη γλώσσα εμένα. Αυτό το αναγνωρίζω. Μάλιστα.
Αλλά από εκεί και πέρα είναι εύχομαι, φέτος που είναι πιο ξεκάθαρη η ρόλη. Η ρόλη και επίσης και η κατεύθυνση της εκπομπής που έχει γύρει και λίγο προς την σάτιρα, δόθηκε περισσότερος ρόλος στη Χριστιανά και σε αυτό που κάνει και αυτό είναι καλό, νομίζω είναι σε καλύτερη μοίρα από άλλες χρονιές. Ενώ σαν περιεχόμενο, γιατί σε νούμερα δεν είναι. Είδες όμως ότι λες έτσι καλά πράγματα άμα θέλεις. Άμα τον πιέσεις. Μα... Έχει μέσα του κάτι καλό ρε παιδιά. Επήρετε το μόνο ότι με τον άνθρωπο, ό,τι λαλεί κάποια πράγματα. Άλλο όταν κάνω ένα ισοπεδωτικό σχόλιο που είναι καθαρά πλάκα, μια ατάκα, μια ξυπλακίστικη ή το πώς τη λάβει κανείς απλά για να γελάσουμε ή να γελάσω μόνο εγώ και εσύ να νευριάσετε. Κι άλλο, αν με ρωτήσεις, να σου πω τη γνώμη μου, την επαγγελματική ας το πούμε, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Πριν κάτι χρόνια, είχε στο Σίγμα μια σειρά, η οποία είχε, πόσο ζωή πήγαινε το Σαστέριο Γιδάση, 6 μήνες. Τι λες, ήταν σειρά τον το πρώτο, ήταν σειρά. Πήγε 3 μήνες και ήταν 3 μήνες περισσότεροι από όσο αντέχεται. Λοιπόν, ήμουν μέσα στο writing team, εντάξει, και στο πιλότο έγραψα ένα sketch. Έγραψα ένα αστείο. Και το Σάββατο ο Μαρίνος έθαψε όλη τη σειρά εκτός που είναι το σκέτσο. Δεν ήξερα καν. Ναι, ύστερα από χρόνια του είπα, εγώ είμαι εκείνος που... Το Σάστα Τζεγίρασιν ήταν το 2015. Πέντε. Μπορεί, ναι. Περίμενε, γιατί είμαι περήφανος εντός. Λοιπόν, ήταν δύο τύποι, οι οποίοι... Έλα. Οκ. Δύο τύποι, οι οποίοι... Πάνε στο Ταμείο Ανεργίας, στο Ταμείο Επιδόσεως Εργασίας, εντάξει, και πάνε να μπουν μέσα, βρίσκουν μια ταπέλα και πάνε γράφει, απαγορεύεται είσοδος τους μη έχοντας εργασία. Ήταν καλό. Όχι παραδεχόμενο. Α, είμαι αρκετά περήφανο. Ήταν πριν 4 χρόνια. Ήταν μοναδική αναλαμπή σε εκείνο το... Έγραψε καλύτερα στιγμή. Αλλά δεν... ότι ήταν μια από τις χειρότερες. Το Σίγμα ειδικά έχει μακρά παράδοση στις κακές σατυρικές εκπομπές. Ήταν η μάστιγα που εμάστιζε το Σαστέρι. Δηλαδή, είναι η ίδια η οποία εξακολουθεί να μαστίζει την Κυπριακή τηλεόραση όσον αφορά σατυρικές εκπομπές. Δεν μπορώ να ξεφύγουν από την περούκα. Τούτο που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι το εξής. Ο λόγος που πετυχαίνουν οι σειρές και τα show στο εξωτερικό είναι επειδή υπάρχει ένα writer's room. Υπάρχουν 5-10 άτομα οι οποίοι θα βρεθούν το πρωί, θα γράψουν αστεία και δεν τα γράφουν ο καθένας σπίτι του και στέλνουν τα σε κάποιον. Κάθεται ο Μαρίνος με την έχει άντρη μια ιδέα για ένα sketch. Καλή μας το εμάς, γιούμε σε μια κατεύθυνση που μπορεί να μην είναι σκεφτικές και α, οκ. Καθόμαστε και τρεις και κάνουμε ένα αστείο και πάντα όσο παραπάνω είναι τόσο καλύτερα θα φτιάχνουν τα αστεία. Αλλά στην Κύπρο το που κάνουμε είναι ότι είτε ο καθένας γράφει σπίτι του, που εμπετυχαίνει, είναι το ίδιο πράγμα βασικά, είτε που μπορεί να βρεθώ, ξέρεις, μια φορά την εβδομάδα για να γράψουν κάτι. Οπότε πρέπει να επενδύσουν λεφτά πάνω στο να έρθει κόσμο να δουλέψει full time πάνω στο πράγμα, αλλά μια επένδυση η οποία, ξέρεις, πρέπει ας πούμε να έχεις τουλάχιστον 5 άτομα π.χ. Να κάνουμε το πράγμα full time για το κάνουμε. Χρειάζεται να επενδύσεις λεφτά για το κατάρα της Κυπριακής τηλεόρασης που νομίζω ότι να το κάνουμε. Να σας πω κάτι. Εγώ λείπω από Κύπρο, έλειπα μάλλον από το 2004 μέχρι το 2016 που ήρθα Σεπτέμβρη. Τι έκανες δηλαδή, 12 χρόνια. Ήμουν στην Αθήνα, τέλειωσα το πρώτο μου πτυχίο. Σου πολλά ωραία, άρεσε μου το. Εν είπες σε σπούδαζα, ήμουν στην Αθήνα. Όχι, γιατί έκανα παράλληλα. Ήταν πολλά τα χρόνια για να σπουδάζω τόσα χρόνια. Λοιπόν, 12 χρόνια. Όπως και από την κοινή διαθήκη. Μάλιστα, τι έκανες 12 χρόνια. Λοιπόν, τελείωσα διεθνείς και ευρωπαϊκές σπουδές. Σοβαρά μιλάς, γιατί. Εργοδοτήθηκα. Για να καταλήξει η πανελίστρια της Ευρυπίδου. Όχι, μην το λες έτσι, γιατί ακόμα και αυτό το κάνω μέσα από το πρίσμα του ηθοποιού. Α, υποκρίνεσαι δηλαδή ότι περνάς καλά εκεί. Εγώ δεν είπα ποτέ τέτοιο λοιπόν, πράγμα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν σχόλια που λέει τι του κάνατε και βλέπει βελτιωμένη τη συγκεκριμένη εκπομπή. Φέρετε πίσω τον αλήθεια. Είδε, να, ορίστε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είμαστε εδώ για να θάψω κανένα. Εξήγησα. Παιδί. Και ο τελευταίο που δικαιώτα μιλάει εγώ, γιατί εγώ μου παρατρίχαν πανελίστα. Ναι, μια εκπομπή δεν υπολείψει. Sorry, ονόματα δεν λέμε, υπολείψει δεν θίγουμε. Σοβαρά θα ήσουν πανελίστα. Περίμενε να δει. Συγκέντρωνε πάνελ για την εκπομπή. Mm-hmm. Λοιπόν,
Ρίχνεται σε μένα μια πρόταση. Μου λέει, ξέρεις, θέλεις να είσαι στο πάνελ. Και όταν μου το είπαν εμένα, είπα τους παιδιά, με θέλετε εμένα. Σας κάνω εγώ, έχω σχέση με το αντικείμενο. Και όχι, 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 έλα, έλα, και, όχι, να το έλα. Έλα, έλα, ούτε εμείς. Και είμαι λίγο παιδιά, για όνομα του Θεού, να μου πετάξετε καμιά τάση του καλοκαιριού, κανένα μια φθινοπορεινή κολεξιόν και καμιά Kim Kardashian και να μου πω what the fuck and do και σας πετάξω κανένα κάπως στα βρύδι on air και να μου πουλάτε να τα μαζέψετε από την αρχή ραδιοτηλεόρασης και να βάλει σε μια συνεργασία. Είναι πια παρακάτω. Αχ, παιδιά, να μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία που είχα έτσι στις αρχές. Είπα, εγώ στην αρχή πρότεινα θέματα, ξέρω εγώ, κουλτουριάρικα και εκείνο που μου αρέσκουν εμένα, θέατρα, ιστορίες, πράγματα, εγιώναμε τέλος πάντων και σε κάποια φάση λέω μου, πρέπει να έβρεις... Και ακόμα είσαι εκεί, ε! Πρέπει να βρεις στοιχεία για την τάδε κοπέλα. Μια κοπέλα, τέλος πάντων, που έχει δύο ονόματα. Η οποία εγώ δεν την ήξερα καθόλου, ανήκει μες στα τούτα κοσμικά, ρε παιδί μου, τα σοσιαλικά. Δύο μικρά ονόματα. Οπότε εγώ ψάχνα δύο κοπέλες. Έφα πάρα πολύ χρόνο να ψάχνω. Και από τα πολλά τους, ρε παιδιά, αλλά τους Παναγία μου, μα δεν μπορώ να την έβρω πουθενά μόνη της την κάθε μια ξεχωριστά. Βρίσκονται πάντα μαζί. Α, Παναγία. Δικιά μας είσαι. Κάνεις και παρελίστρια. Έλα εδώ. Προσλαμβάνεσαι. Έλα εδώ, κορίτσα ρε μου. Κατάλαβα ποια είναι η γύρευκη. Να μένετε καλό την κυρία Αντρέα Φυλακτού παραγωγή του Λαχνούφλου και ιδιοκτήτη τη Black Lemon. Καλά, δεν ξέρει την τάδε. Και εσύ που πα. Του παιδιά, ο Εν δεν ξέρω, συγγνώμη. Αυτό έγινε φέτο ή από πέρσι. Φέτο έγινε, στη φετινή εκπομπή. Δεν είναι, έχω πικρά μπειρά. Δεν είναι φετινή το βάπτισμα του πύρο, πέρσι ήταν σαν πανελίστρια εκπομπή. Κοίτα, σύνολο, είμαι 8 μήνες στην τηλεόραση. Ούτε χρόνο δεν έχω κλείσει. Έχω πικρά μπειρά με τις κυρίες του, τις κοσμικές. Όταν δούλευκα στο περιοδικό πριν προαμνημονεύτων χρόνων. Και θυμάμαι μια ημέρα έπιασε με ένας φωτογράφος και μου σε παρακαλώ, έλα μαζί μου σήμερα γιατί πρέπει να πάω φωτογραφίσεις στο σπίτι μιας και θέλω κάποιον μαζί μου. Λέω, οκ, γιατί έγινα ξαφνικά ο Kevin Costner που τότε bodyguard. Λοιπόν, και πάμε για μέ. Η ώρα ήταν 11 το πρωί. Άνοιξε η πόρτα, η κυρία ήταν full cocktail dress του κομμωτηρίου με το make-up, τα πάντα υπόψη, δεν επίαμε να τη φωτογραφίσουμε εκείνη. Επίαμε να φωτογραφίσουμε προϊόντα. Okay. Περάστε παρακαλώ, ξενάγησε μας τη σπιταρόνα της τέλος πάντων, έβαλε τα προϊόντα να τα φωτογραφίσει ο τύπος και σε κάποια φάση, θα μου κάνετε για μένα μια φωτογράφηση και ακούω τον άλλο δίπλα που πεθανίσκει μέσα του, ας πούμε, και όλα, ναι, να κάνουμε, και έκατσε άλλος και ώρες για μένα τη φωτογραφίζει, και του καλά, γιατί είναι φύες, και μου σε καλά, και να πιάσει τηλέφωνο στο περιοδικό, και να τους κοψεί τη διαφήμιση, και να με βουρούν εμένα, υπάρχει περίπτωση. Ναι. Όταν τούτη του είδους η ματαιοδοξία, αρέσκει που με βλέπεις εκπληκτή. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, έτσι δεν ξέρεις. Περισσότερο από μένα που έμαθα ότι παραλίγο θα γινόταν πανελίστα, σας αποκλείεται. Συρίδη πανελίστα, όλα τα μωρά στην πίστα, ο Τράουλος. Ο Τράουλος ποιος, υπογραφεί ο Τράουλος. Έχω την εντύπωση εντούτως ενώ ο κύριος Έκτορας νομίζω. Κατάλαβα. Γεια σου, Έκτορα. Γεια σου, Έκτορα. Λοιπόν, πού είναι ο Έκτορας, γιατί δεν είναι εδώ. Επειδή έχει deadlines, μας είπε και μας έκλασε ευγενικά. Λοιπόν, και δεν θα πάει βόλτα με το καινούριο μου το αυτοκίνητο. Εσείς καινούριο αυτοκίνητο. Ναι, εγώ να θέλω το χτίσιμο πολλά. Άντε ρε, καλωρίστηκα, σου σημώσουμε τώρα που να κάνουμε κάτι σου σύρουμε. Περίμενα το 5 μήνες. Όχι, τα μάλλον αυτοκίνητο. Δικαιούσε να κάνεις τοποθέτηση προϊόντος. Δικαιούμα να κάνεις τοποθέτηση προϊόντος, μάλιστα. Ναι, δεν έχει τίποτα άλλο. Περίμενα το. Γιατί είσαι έτσι. Γιατί είσαι έτσι, δηλαδή φωνάει ρε φίλε. Μα μαχαιριές και ναι, εσύ. Ναι, μπαίνει μέσα ο Μαρίνος, ξέρεις, μπαίνει ο Μαρίνος. Με θέλει για καλό ας πούμε. Ναι, μπαίνει ο Μαρίνος μέσα, τι βλέπω, είστε πτωχοί εδώ ακόμη. Πω πω πω, τραγικ. Υποτιμάσας, α. Όχι καλέ, απλά έτσι. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, όχι τώρα γιατί εσύ νομπήκε μου. Ναι, διευκρινίσε το ή πες το διαφορετικά γιατί ακούστηκε κάπως. Ναι, όσο και να είναι. Όταν λέμε τοποθέτηση προϊόντος, την τοποθέτηση εννοούμε την πάνω στα τραπεζάκια. Τοποθέτηση προϊόντος και πήγε μου, καταλαβαίνεις. Μου συνομπεί και λαλούμε το πολλά στην Ελλάδα. Μου συνομπεί, γιατί δεν ξέρω, μπορεί να το λαλούμε μόνο η δική της μάμας μου στα καμίνια. Τάχα μου πιθανότατα.
Και απλά περιέζουν σε κάποιον σε φάση. Είναι αφήσω και κάποιον σε πλάκα. Νομίζω κανεί δεν το λέει αυτό, αλλά μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Στα καμίνια λέμε εδώ. Να σα πω. Καλά, κάτσε μου. Όσπου πάει κάποιο το διευκρινίσω. Όσπου πάει κάποιο το διευκρινίσω. Μου έκατσε λίγο. Λοιπόν, σχολιάκι, συγγνώμη, έχασα τίποτε να το ξαβάλω από την αρχή. Είσαι κοιμέ. Μάλιστα. Τίποτε δεν έχασε. Είναι η άντρη δαμέτρια, κάτι τη έσυνο μπήκε. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, γιατί υποτιμάς έτσι τους πανελιστές, δεν φαντάσου αν κάποια στιγμή γίνονταν τέτοιου είδους εκπομπές. Θέλω πραγματικά, δηλαδή, φαντάσου το λίγο, γίνονταν ψυχαγωγικές μεσημεριανές εκπομπές και τα άτομα που, που θα απάρτιζαν αυτή την παρέα θα ήταν άτομα που θα είχαν έναν επίπεδο ποιοτικό και θα μπορούσαν να μιλούν, ας πούμε, και να συζητούν. Πάλι δες το ποιοτικό. Ναι, βέβαια. Δεύτερη φορά. Περίμενε, έτσι δεν θα εκπαιδεύαμε το κοινό μας. Γιατί αν το σκεφτείς, η τηλεόραση απευθύνεται στο κοινό, που... Έτοιμο θάνατο. Συγγνώμη, ήθελα να πω, είναι νοιάς κάποιας ηλικίας. Εκπαιδεύεις το κοινό σου, είναι, παιδί μου. Ναι. Αυτή είναι, εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά εδώ δεν εκπαιδεύουν στο κοινό στην Κύπρο. Επειδή είναι μικρή αγορά, ακολουθείς το κοινό, αλλιώς δεν επιβιώσεις. Το αυτό κοινό εκπαιδεύεται σε μεγάλες αγορές, όπου οι τηλεοράσεις είναι ανεξάρτητες, μπορούν να στέκονται στα πόδια τους, όπως ας πούμε η αγγλική τηλεόραση, η ιταλική, η ισπανική, μεγάλες αγορές, δεν με κάνει να μην το πιάσω καν, ας μείνουμε στην Ευρώπη, ή τηλεοράσεις μικρών μεν αγορών, αλλά που κοιτούν, έχουν διεθνείς φιλοδοξίες, ή τέλος πάντων, έχουν πιάσει το νόημα για το τι θέλει το παγκόσμιο κοινό και φτιάχνουν σειρές όχι μόνο για εσωτερική κατανάλωση αλλά και για το εξωτερικό. Παραδείγματα αυτά είναι το Ισραήλ, η Ολλανδία και η Δανία. Δεν είναι και οι τεράστιες αγορές. Ναι, σωστό, αλλά κάνουν εξαγωγή τηλεόραση. Αλλά κάνουν εξαγωγή πραγματικά τηλεόραση. Ειδικά το Ισραήλ, ναι, που είναι κάτι φορμάτα, α πούμε, το οποίο σου γεμίζουν το μάτι. Ότι... Δηλαδή, τούτο που λες το καταλαβαίνω, αλλά είναι. Απεσιόδοξο Κύπρο... πάρα πολύ να σκεφτόμαστε ότι οι Κύπρος είμαστε καταδικασμένοι να έχουμε μόνο... Δεν είναι κακό να το... Σίγουρα ναι, γιατί είναι κακό. Δεν είναι καλή εμψύχωση, αλλά από την άλλη όμως πρέπει να γνωρίζεις και... πώς να σου το πω τώρα... πού απευθύνεσαι και ποια είναι τα όρια σου. Υπάρχουν όρια στην Κυπριακή τηλεόραση. Στην Κυπριακή υπάρχει αγορά, πάντα να υπάρξει προσφορά. Είμαστε πολύ μικρή αγορά. Εσύ, ναι, μια εξελικτική πορεία, εμένα το που με ενδιαφέρει. Να υπάρχει μια εξελικτική πορεία σε αυτό το πράγμα. Στα απογευματινάδικα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Έχουν μείνει στάσιμα και ίδια και παράλληλα. Είναι σε προσωπικό επίπεδο και όχι σε επίπεδο format. Γιατί που τον καιρό που θυμούμε, το μοναδικό πράγμα που άλλαξε είναι ότι παλιά η παρουσιάστρια ήταν μόνη της, τώρα έχει πάνελ. Αλλά... Μα και αυτό έχει ξεπεραστεί πλέον. Έχει ξεπεραστεί και βλέπεις ότι στην Ελλάδα πηγαίνουν, που και η Ελλάδα δεν μπορείς να πεις ότι είναι πάντα up to date με όλα τα φορμάτα, αλλά σχετικά λίγο πιο γρήγορα μόλις δουν κάτι ας πούμε, όπως το Masked Singer που δύο χρόνια μετά έρχεται στο δεύτερο μισό από το Sky. Ακολουθούν λίγο. Αυτό με τους πανελίστες έχει ξεπεραστεί. Βλέπεις τώρα ότι υπάρχει μια τάση, αυτή τύπου μουτσινά, το καθημερινό που είναι το πιο χαλαρό, το stand-up comedy, το οποίο ο Γιώρτσιος, όταν εμφανίστηκε πέρσι, έκανε τη διαφορά στην απογευματινή ζώνη. Ναι. Γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Έκανε κάτι ακριβώς. Πρότεινε κάτι, όχι καινούριο ή φρέσκο. Φρέσκο ήταν τα δικά μας δεδομένα. Γιατί όλα τα είδη. Είναι τρία είδη στην Κυπριακή τηλεόραση. Είναι το πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινάδικο, που είναι το δύο πράγμα βασικά. Τα απογευματινάδικα τι είναι, είναι τα εξελιγμένα πρωινά. Απλά επειδή η πρωινή ζώνη πεθαμένη στην Κύπρο και διαφημιστικά και από κόσμο, ούτε χίλια άτομα δεν την παρακολουθούν, έχουν μεταφερθεί όλα μετά το μεσημέρι. Ναι. Μετά την ενημέρωση, τα απογευματινάδικα. Είναι οι σαπουνόπερες και η Κυπριακή, το σκέτς και άντε πες και το. Πολιτικό talk show που είναι εγώ, ο παρουσιαστής και τρία, ένας από κάθε κόμμα να φιερούμε μέχρι θανάτου. Αυτά τα φορμάτι. Να αρχίσει να μπαίνει το ψυχαγωγικό το κομμάτι. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, το Σίγμα έχει υπόψη του να κάνει κάτι. Μετά την επιτυχία του Κάζ Ντε Μικέλ που είναι το πρώτο, ναι. Μετά τη Λούι, ας πούμε, μετά τη Λούι εποχή. Απόπειρα για σατυρική εκπομπή που πέτυχε, γιατί ακολούθησαν κι άλλες και φάγανε τα μούτρα τους.
θυμηθούμε τώρα κάτι κίτρινα γυλαίκα και κάτι άλλο μας εδείξαν γι' αυτά. Κοίταξε, το... καλύτερα... ήταν... Δεν ήταν όμως την πεπατημένη του Λούι τούτα. Όχι, ήταν σατυρικές εκπομπές. Ήταν παλαιασκοπής, αναμασημένη. Ήταν φακάτετους. Ναι. Το ίδιο πράγμα. Το φακάτετους, μην ξεχνάς ότι βγήκε από τα σπλάχνα των πατατών. Είναι πατάτες, αυτό το φορμάτ ξέρουμε, αυτό το φορμάτ κάνουμε. Δεν ξέρουμε και τίποτα άλλο. Μαζεύουμε εκεί μερικούς καλούς ηθοποιούς, έχουμε και μερικά χάλια κείμενα, βάζει και μερικές περούκες. Άντε και ένας κάνει λίγο τον, την ξεφωνημένη, όπως είναι το γκέι του δεκαετίας του 60, και το ονομάζει σατυρική εκπομπή. Και πιστεύουν μετά, δεν γράφει, κόβει το, κόβει το κανάλι. Μετά ποιος στέει, ο δημοσιογράφος, γιατί μας έφαβε. Περίμενε μισό λεπτό. Νιώθω ότι έχεις κάποιο παραγωγός με έβρισε, με απείλησε ότι εγώ έφταιγα για τη μαλακία, γιατί μιλάμε με απίστευτη μαλακία που δεν μπορούσε να τα αντέξεις ούτε 5 λεπτά. Ένας με στοιχειώδη νοημοσύνη και αισθητική δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το πράγμα και έφταιγα εγώ, ας πούμε, που απλά επισήμανα το αυτονόητο. Την πρώτη φορά που έκαναμε μαζί εκπομπή στο σταθμό που γύρισε τζίπες και κάνανε αυτή την βλακεία και ρώσω εγώ μαλακία, μπορείς να το πεις, εμφάσεις καν η αρχή και ήσουν όπως το, ήταν όπως το μωρό που το έδω καθώ να χρησιμοποιώ, μπορώ να βρίζω, όπως το πόσο μακριά έφτασες στο παιχνιδάδικο. Ναι. Λοιπόν, ναι, κοίταξε ένα σχόλιο με το πράγμα. Αν με δεις ότι εγώ πιστεύω άρα, ότι για να επιστρέψουμε σε αυτό που έλεγες πριν για την τηλεόραση, πιστεύω τώρα ότι ναι, μόνο σε προσωπικό επίπεδο μπορείς να εξελιχθείς. Τα format πατάνε πάνω σε δοκιμασμένες συνταγές, γιατί κακά τα ψέματα, τα κανάλια είναι επιχειρήσεις. Yep. Απασχολούν πάρα πολύ κόσμο, πολλές οικογένειες και πρέπει να επιβιώσουν. Ήδη πολλά από τα κανάλια μας δεν είναι σε καλή μοίρα. Δεν είναι σε καλή μοίρα γενικότερα. Είδε το Σίγμα τι έγινε. Το Σίγμα κατέβασε και τις δύο σειρές που είχε. Είναι νομίζω για πρώτη φορά που στο δεύτερο μισό το Σίγμα, ίσως τα τελευταία 15 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήταν τελευταία φορά που το Σίγμα είχε μείνει χωρίς σειρά μυθοπλασίας. Κοίτα, ακούγεται γενικά ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά να σου πω το ψυχαγωγικό το κομμάτι, το πιο σατιρικό τέλος πάντων. Έχει αρκετή πέραση. Ξέρω ότι να έρθουν ακόμα μία-δύο εκπομπές. Μία στο Σίγμα που θα είναι τύπου Ράδιο Αρβίλα. Ναι. Ακούστηκαν και κάποια ονόματα συντελεστών. Τα έγραψα, αλλά δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμα. Γιατί ήταν ακόμα. Πρέπει να δουν τον πιλότο και να αποφασίσουν. Δεν ξέρω αν εγκρίθηκε τελικά ο πιλότος. Δεν το έχω μάθει ακόμα. Mm-hmm. Ξέρεις εσύ. Εγώ δεν ξέρω. Έχεις απλά... ανάμειξη. Όχι, όχι με εκείνο. Α, όχι με εκείνο. Με άλλο. Πάλι, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, αλλά εντάξει, βλέπω και από το stand-up που κάνω, υπάρχει... Ο φυλακτό είναι κάπως... Να που γίνεται... Όχι, αγάπη μου, περιμένω. Το συμβόλαιο σου πρώτα να το δω και μετά. Μάλιστα. Γιατί ουλείς με φέρεις τελευταίς με... Anyway, λοιπόν... Να σου πω, α ναι. Που το stand-up που κάνω έχει αρκετά μεγάλη ανταπόκριση, δηλαδή που έκανα μια φορά... Το μήνα στο μαγαζίν και αγωνίζομαι να βρω κόσμο κάθε φορά. Τώρα αρχίσαν και επειδή αρχίσαν τον κόσμο, έδειξε, νιώθω ότι ο κόσμος θέλει να γελάσει. Νιώθω ότι ο κόσμος έχει κάνει μόνο να γελάσει και να κινήσει μακριά από το κλάμα και να πάει πιο πολλά προς την κωμωδία είναι εξαιρετικά επιθυμητό. Αν και πιστεύω ότι ο τόπος του τούτο είναι online και όχι στην τηλεόραση. Ναι. Τηλεόραση έχει πολλούς περιορισμούς. Εσύ δεν το νιώθεις σε εκπομπή. Καμιά φορά δηλαδή θέλεις να κατεβάσεις κανένα. Κάμια όλη και εσύ. Εγώ ξέρεις τι με ενοχλεί κάποιες φορές έτσι που νιώθω ότι με περιορίζει πάρα πολλά. Το ότι κάποιες φορές ενώ ξέρεις ότι για να πάει τούτος ο τόπος μπροστά, για να ανοίξουν τα μάτια τους και ο απλός ο κόσμος να καταλάβει τι γίνεται, η αλήθεια είναι ένα αρεστή. Δεν μπορείς να πεις κατάματα ξεκάθαρα τόσο πολλά την αλήθεια. Δηλαδή την προηγούμενη φορά που έγινε το θέμα με τα κορίτσια που είχαν βγει στην Ελλάδα και είχαν κάνει τους... με την εκπομπή. Συγγνώμη. Όχι, όχι, στην παρέλαση. Ναι. Ναι. Μπράβο. Μπράβο, με έγινε. Φαντάς πολλά συμπαθητικότητα. Εγώ ήμουν πάρα πολλά υπέρ των της κίνησης. Το θεωρώ κάτι... Είναι μια κίνηση επανάστασης που εγώ το στηρίζω αυτό το πράγμα.
στην τηλεόραση ίσως κάποιες φορές το να το πεις τον το πράγμα είναι ένα αρεστό. Δηλαδή να παίζουν όλοι να σε φαν γιατί είπες τον το πράγμα και είναι η εθνική ναι. μας ταυτότητα. Η τηλεόραση ένα, ειδικά η Κυπριακή ναι. και ειδικά αυτή η ζώνη βγάζει και έναν συντηρητισμό. Ο ζέντο του συντηρητισμού. Είδες, γι' αυτό ένας πως βασικούς λόγους θα μπορούσα. Ναι, είναι πολύ συντηρητική η ζώνη, πολύ συντηρητικό το κοινό και όλοι, δηλαδή το βλέπεις μόνο από τα θέματα. Γιατί από αυτές τις εκπομπές, και μιλάω για από όλες, όποτε καταπιάνονται με θέματα που αφορούν σχέσεις ή τη γυναίκα ή ομάδες όπως οι ομοφιλόφιλοι, βγάζουν ένα τόσο ακραίο συντηρητισμό, ακούγονται απόψεις τόσο παροχημένες και ξεπερασμένες και από τους πανελίστες και από τις παρουσιάστριες, ίσως να θέλουν να τα έχουν με όλους καλά, θέλουν απλώς ή να μην πουν κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί προχωρημένο και να παρεξηγηθούν ή μπορεί να μην έχουν και τις γνώσεις για αυτό το πράγμα και μένουν σε απαρχαιωμένες, παγιωμένες αντιλήψεις μόνο και μόνο να είναι για να μιλούν εκ του ασφαλούς. Εμένα εν τούτον κάποιες φορές ξέρεις που με ενοχλεί. Παρ' όλα αυτά εγώ λέω την άποψή μου. Δηλαδή και τότε υποστήριξα τα κορίτσια, όποια και αν ήταν η συνεπίεση. Απλά θέλω να είμαι ειλικρινής, δηλαδή δεν μπορώ τώρα να σου πω εγώ «Όι, και τι έκανα, και τότε, και τ' άλλο». Εγώ καταρχάς ξηχάνω. Αύριο να με δεις έξω και να σου πω, να συζητούμε τον το θέμα και να σου πω ότι ναι, καλά έκανα. Άντε να θυμούμε ότι στην εκπομπή είναι υπάλληλο. Κατευθείαν να με πιάσεις πας στο ψέμα. Αλλά πόσο καλό είναι αυτό όμως. Να λέω την γνώμη μου, να λέω την αλήθεια. Όχι, να λες πάντα την αλήθεια για να μην θυμάσαι ποτέ τίποτε. Flexing my literary muscles. Ακριβώς, δηλαδή καλύτερα να λες την αλήθεια. Απλά τούτο το πράγμα είναι το μόνο ίσως που ενοχλεί. Πάλι πιστεύω ότι αν έχουμε καλύτερη παιδεία από το σπίτι, γύρω μας, θα μπορούσαμε να έχουμε μια πιο ελεύθερη τηλεόραση. Μην το ψάχνεις. Υπάρχει περίπτωση. Εξού και γιατί δημιουργήθηκε το όμορφο online. Δε, τι ωραία ναι, γι' αυτό στο είχα πει και κατηδίαν. Ότι τουλάχιστον μπορείς εσύ να είσαι καλή. Εσύ να πεις ότι δεν θα ακολουθήσω την πεπατημένη ή μπορεί αν βρίσκομαι σε μία... Sorry, αλλά θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάτι. Ένας κύριος είναι... ρωτά, κατά πόσο ξέρει να ράφει σκουμπιά. Ζωτική σημασία. Είναι ζωτική σημασία. Αν δεν ξέρει να ράφει σκουμπιά... Δεν ξέρω φορώ τίποτε με κουμπιά. Όχι, δεν είναι καν ξέρει να ράφει σκουμπιά. Κάνει γιατί... Ξέρω, ναι. Ξέρεις, λοιπόν, ετοιμάσεις βιογραφικό τότε για το δικηγορικό γραφείο του Ρίκου Μαπουρίδη. Ναι, και να του το στείλουμε. Και να το τονίσεις αυτό, να το υπογραμμίσεις κιόλας. Ότι δεν χρειάζεται πτυχία τώρα νομικής και αυτά, δεν χρειάζεται κανένα δικηγόρος. Θα υποβάλεις για θέση δικηγόρου, αλλά θα γράψεις ότι ξέρω να ράβω κουμπιά. Άμα γράψεις ότι ξέρεις να ράβεις κουμπιά ή ότι είσαι γενικά καλή νοικοκυρά, ξέρεις να ράβεις κουμπιά, ας μείνουμε εκεί, πατάς τα κατάλληλα κουμπιά του Μαπουρίδη. Α, ναι. Προσλαμβάνεις αμέσως. Αν το είδες το... Έχει ο άνθρωπος, το δράμα του είναι απίστευτο. Σοβαρό μιλάς. Γιατί το δράμα που ζει ο άνθρωπος έχει 4 γυναίκες στο γραφείο του και ούτε μια δεν ξέρει να ράβει κουμπιά. Όχι, μόνο μία. Αλήθεια. Μόνο μία είπε. Ναι, έκαμε ένα tweet πριν καμιά εβδομάδα νομίζω. Ναι. Και είπαν ότι έχουμε 4 γυναίκες στο γραφείο, δικηγόρος πρώην βουλευτής τους. Έχουμε 4 γυναίκες στο γραφείο, λέει, και που τις 4 μόνο η μια ξέρει να ράφει κουμπιά. Συγχαρητήρια στις μάνες τους που τους έδωσαν μαζεμένη τροφή. Τα ας πούμε, έτσι μεγάλωσαν σαν... Ξέρετε, αράφκετε κουμπιά, είναι τα γενέτσες είσαστε. Ναι, αυτό γράφτηκε το 2019, φέτος δηλαδή τώρα, πριν από λίγες... Το μεταξύ, φίλε, ο οίκος μου ακούστηκε... Όχι πριν 30 χρόνια. Ναι, εν τυφλός και δικηγόρος, φίλε. Γιατί να μην είναι ο τεατέβι και να είναι έτσι, φίλε. Θα μπορούσε το βράδυ να κυνηγάει το έγκλημα. Ναι, φίλε, ας πούμε, έχει τόσα πράγματα που μπορεί. Ο Daredevil, ο τηλεοπτικός. Ναι, γιατί τώρα είναι... Όχι ο Ben Affleck. Είναι χειρότερος ο Ben Affleck. Παιδιά, πριν κάποιος είπε χαιρετίσματα στην πρώην γειτόνισσα μου. Ο πρόδρομος ο Ταλιώτης. Γεια σου, Πρόδρομε μου. Φοβερός. Λοιπόν, φοβούνται να μιλήσουν και επίσης έθιε ο κόσμος και είμαστε αμόρφωτοι. Είμαστε κολλημένοι στο μεσαίο. Λοιπόν, τι είπε όποιος κι αν είσαι, να σου δώσω μια συμβουλή. Να σταματήσεις να χρησιμοποιείς πρώτον πληθυντικό. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, για τη μόρφωση του και για την εικόνα που εκπέμπει έξω. Αλλά λες, είναι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ρε κουμπάει κολλημένος στο μεσαίο. Λοιπόν, μια και πάμε κολλημένο στον μεσαίο, δεν θυμήθηκα κάτι. Πλάκα μου, πλάκ, sorry. Λοιπόν, όχι, θυμήθηκα κάτι γιατί θυμήθηκα ένα ρουτίν του Γιώργου του Κυριάκου, του ηθοποιού στη Φαμίλια, με τον οποίο αύριο θα είμαστε Λεμεσόν στο Balcon 8. Εγώ, ο Γιώργος και ο Ζαχαρίας ο Ζανέτου κάνουμε show αύριο στο Balcon 8 στη Λεμεσόν. Κάμετε κρατήσεις, νομίζω δεν έμεινε τόπος, αλλά δοκιμάστε anyway. Στείλα μου μήνυμα. Λευκοσία έχουμε
μέσα στο Δεκέμβρη ετοιμάζουμε κάτι το οποίο είναι να πάει πιο, να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Λοιπόν, και σε κάποια φάση μέσα στο Γενάρη είναι να κάνω το αγγλικό το show και ελπίζω μέσα στον Φλεβάρι να καταφέρω να βρω χρόνο να κάνω το, το καινούργιο το δικό μου το show 100% για να έρθει και εσύ και μια φορά και να με ακούσει. Να έρθουμε και εμείς. Μα έρχομαι και με τους άλλους, δεν έχω πρόβλημα. Απλά δεν βόλεψε μέχρι τώρα. Ήρθα μια φορά. Ω, ήρθες. Λέω για μένα, λέω προσωπικά. Αλλά στα σου ναι, που άκουσες 100 φορές είναι αστείο. Ένα συγκεκριμένο ρουτίν που ο Μαρίνος είπε ότι αν το ξανακάμω θα ξαναπατήσει. Φυσικά. Άμα το ξανακούσα. Φίλε, κοιτάξτε, αδείξτε σήμα κατά το κανένα αστείο. Πόσες φορές. Κάθε φορά. Το Michael Vizia. Εν να σε εξηγήσω μετά. Εν δεν τόσο κακό όσο να ακούγεται. Είναι σοκαριστικό έτσι όταν πως ακούγεται. Αυτό νομίζω ότι είναι σοκαριστικό. Είπε η γυναίκα που τη σε συνομπήκε. Συγγνώμη, αυτό. Με μνήμη ελέφαντα. Που έμειναμε ανεωρίκως όμως αποδείξαν ότι άρα τέβη. Ναι. Αν έκαναμε Justice League, όχι Justice League, αν έκαναμε Avengers Κυπριακό, να μου να ο Σιλούδης. Oh my god. Βιζιά. Ο Θάνος. Ο Θάνος, έτσι, ναι, έτσι. Ο Νίκος που να ήταν ο Θάνος, νομίζω. Ναι, anyway, δεν έχει σχέση. Φανταστείτε όμως να γίνει έτσι μια σειρά όπως είναι το The Crown, ρε παιδί μου, και να πιάσει τους δικούς μας πρόεδρους της Δημοκρατίας. Που την αρχή, ρε παιδί μου, που το Σιλ. Να πιάσει μόνο την οικογένεια Παπαδόπουλου. Κυριολεκτικά κάνουν τουλάχιστον 4. Από και εγώ ένα παλιό λίγο με το τοτοτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, πιάσαμε τα ανέκδοτα. Γιατί ρε φίλε, σπουδαία ιδέα. Να και στο. Κοίταξε, και στο κόνσεπτ του The Crown. Α πούμε ότι κάνει μια ιστορική εκπομπή. Υπάρχει ο τρόπο, βλέπω τα χάσκινα χρόνια, ρόδα οργή, whatever. 500 χρόνια. Δεν αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν υπάρχει μια κυπριακή παραγωγή που να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Μια βιογραφία. Γιατί ποτέ. Ποτέ. Και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ επίσης. Τα εγγλές ιστορίες έρχονται με επιγραφή μου κάθε πάντα. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Συγγνώμη, εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα. Εμπνευσμένο. Θεωρείς ότι μπορεί να σταθεί μια κυπριακή σειρά έτσι. Γιατί φοβούνται. Ναι. Εδώ το κάρμα και η Χριστιανά για μένα έκανε ό,τι μπορεί. Αλλιώσε τόσο πολύ τις ιστορίες να μην θυμίζουν πλέον καθόλου το αρχικό υλικό, το πραγματικό. Και πάλι πήγαν περιπτώσεις όπου την έπαιρναν συγγενείς τηλέφωνο και κάνανε παράπονο. Και κάνανε ή ρωτούσαν για μας είναι αυτό, κάπως έτσι απειλητικά. Δεν γίνεται πρώτα απ' όλα πιανού τη ζωή να κάνεις και να μην κινδυνεύεις. Και σε βάλουν φυλακή. Από κάποιους από το συγγενείς. Σε κάποια φάση είναι αναπόφευκτο να γίνει μια έτσι σειρά. Αρέσκει όπως να γίνει, γιατί τούτα να μείνουν στην αιωνιότητα τέλος πάντων. Γιατί... και θα είναι όπως το musical του The Hamilton, το ότι εκείνος που λαλεί την ιστορία στον Γιώργο που έχει σημασία. Γιατί μόνο ίσως που δεν κινδυνεύουμε από τους συγγενείς της είναι για την Κορνάρο. Και αυτό παίζεται, δεν ξέρω. δεν ξέρω το bloodline μέχρι που έχει φτάσει. Να σου πω, είδα μια σειρά, έναν, όχι trailer, μια είδηση μια σειρά νομίζω που το Σίγμα, η Γαλατία νομίζω, δεν είμαι τελειάσιδος, έγραφε η είδηση ότι η σειρά Γαλάτια τολμά να κάνει εκείνο που δεν έκαμε ποτέ καμιά κυπριακή σειρά. Τότε εγώ νομίζω ότι ήταν, ξέρεις, κάτι που έχει να κάνει με ιστορικά γεγονότα, ναι, το οποίο, ξέρεις, πολλά... Τελικά αυτό που τόμισε να κάνει, ναι, ποιο ήταν. Ήταν να δείξει, λέει, τα δεινά που περνούσαν οι Κύπροι επί Αγγλοκρατία. Αυτό. Περίμενε, είδα κάτι πριν σκέφτομαι, ας πούμε. Έτσι. Δεν ούλο το κόνσεπτ του. Εγώ νομίζω ότι αυτό που τόλμησε να κάνει η Γαλάτια, δεν το έκανε καμιά άλλη σειρά, ήταν να πάει τέταρτη σεζόν, όταν έπρεπε να έχει βγει ούτε η τρίτη. Κοιτάξτε, για να είστε στο στο Netflix, τέσσερα σεζόν. Πάντω, θέλω να κάνω μια παρένθεση. Παρακαλώ. Επειδή αναφερθήκαμε πριν στο Κάρμα, έκαμε έναν επεισόδιο στο Κάρμα. Παιδιά η παραγωγή τούτη και το πώς χειρίζονται και τους ηθοποιούς οι δύο αυτές γυναίκες, δεν υπάρχει πραγματικά, μακάρι να ήταν όλοι έτσι. Κοιτάξτε, είναι θέμα να τους έχουμε καλά, αλλά εν είσαι η μοναδική μου, το είπε τούτο το πράγμα. Όχι, όχι πολύ, πραγματικά είναι φοβερές. Sorry, αλλά θέλω να κάνω παρέμβαση σε αυτό. Έχεις κάνει και σε επεισόδιο στο Κάρμα. Έχω κάνει... μόνο εγώ δεν έχω κάνει τελικά. Ούτε εγώ. Εσύ και ο Τρίφωνος. Από τη Χριστιανά και από την Ναστάζη και να έρθω να παίξω το θύμα. Εσύ και ο Τρίφωνος που έχετε αυτό το παραπονό. Λέω, δεν έβλετε κάποιον που να θέλει να με σκοτώσει. On camera. Άνετα. Λογικά, κάποιος που βγάλει το προγράμμα του Σίγμα.
Ο Δημήτρης όταν το κάνει να μην είμαστε ακόμα έτσι. Είμαι εδώ εγώ. Το κάρμα έχουν δημιουργήσει έναν εξαιρετικό προηγούμενο που επίπεδο. Κάποιο θέλει δουλειά. Όχι, έχω, έχω επία. Επία είναι να ξαναπάω. Έχω πολλά καλές σχέσεις με σκορπιούς. Δεν είναι απλά. Θέλει δουλειά. Οφείλουμε να τα λέμε τα πράγματα για να παραδειγματίζουν οι υπόλοιποι. Έχουν σε επίπεδο παραγωγής, σε επίπεδο συμπεριφοράς όταν φτάνεις στο σετ, στο πώς σου συμπεριφέρονται σαν παραγωγή και στο οικονομικό κομμάτι και στις συμφωνίες και σε ούλα, μακάρι να αρχίσουν να τις μιμούνται και οι υπόλοιποι που κάνουν σε αυτήν την τάξη. Και πέρα από τα συνδικαλιστικά, γιατί αυτά αφορούν εσά του ηθοποιού, δεν μα ενδιαφέρει πώ περνάτε στο setting κτλ. Το τηλεθεατή είναι ότι το κάρμα είναι η εξαίρεση και είναι το κακό σπυρί στον κόλο όσων επιμένουν και είχαν πάντα ω η μόνιμη εποδό του ήταν ότι δεν έχουμε λεφτά, αυτά θέλει ο κόσμο. Είμαστε μικρή αγορά, δεν υπάρχει budget, άρα κάνουμε σαβούρα γιατί αυτό μπορούμε μόνο. Δεν υπάρχουν άτομα, δεν υπάρχει τεχνογνωσία. Το κάρμα έχετε του διαψεύδει όλου αυτού και δείχνει ότι με πενταροδεκάρες, γιατί αυτό, με πενταροδεκάρες, με πολύ σφιχτό schedule, το πρόγραμμα, το να βγουν τα επεισόδια αυτά, με πάρα πολλή δουλειά και από την, και από την πλευρά τη Χριστιάνα η έρευνα είναι ένα άτομο. Ένα άτομο είναι που κάνει, που κάνει και την έρευνα, που κάνει και την. Χριστιανά Ζηναστάζια. Είχα εξαιρετικά καλή ιδέα την οποία έκανα η Χριστιανά, την πω μετά τέτοια. Η Ναστάζια σε σκηνοθεσία, δηλαδή όταν υπάρχει πραγματικό, αληθινό ταλέντο, μπορεί να μεγαλουργήσει. Το κάρμα το είχα γράψει από το πρώτο επεισόδιο που είχα δει, ότι δεν έχει να συνδέψει τίποτα από τις σειρές του Κοκκινόπουλου. Που έχουν το δεκαπλάσιο budget. Ακριβώς. Οι true crime σειρές του Κοκκινόπουλου. Δηλαδή, συγγνώμη ακόμα κάτι, η Ναστάζια, παιδιά, είναι σκηνοθέτης που βάλει τα γυαλιά σε πολύ. Ξέρει να κουτσάρει τον ηθοποιό, μα τούτη είναι η δουλειά της. Αρχικά ασχολείται με τον ηθοποιό. Εμπολάλλει σκηνοθέτες που ασχολούνται με τους ηθοποιούς και η Ναστάζια, παρότι το νεαρό της ηλικίας της ασχολείται, επίσης φτάνεις στο σετ και βλέπεις έναν ωραίο περιβάλλον και έναν σεβασμό κιόλας προς το σκηνοθέτη που λες, απαναγιά μου, δεν μπορώ να είμαι λιγότερο από το 110% των δυνατοτήτων μου. Δηλαδή, ήρθα τα μέλια να, κάνω, να ξεπεράσω και εγώ τα δικά μου όρια. Ναι, γι' αυτό και βλέπεις και ηθοποιούς που δεν μπορεί να μην τους είχε σε υπόλοιψη. Ακριβώς! Μα μπράβο! Ή γενικά σαν ηθοποιούς ή να μην τους είχε συνηθίσει σε δράμα και μάλιστα τόσο σκληρό δράμα όπως είναι το κάρμα και μένεις μαλάκας. Ναι. Ω, κοίταξε, είναι δυνατόν είναι ο ίδιος ηθοποιός που έπαιζε, ξέρω εγώ, εκεί και εκεί. Είναι ο ίδιος, το ίδιο πρόσωπο. Άκουσα που πάρα όποιον ξέρω, ο έχει σχέση με εκείνη τη σειρά, το πρώτο πράγμα που λέει, γίνεται έναν τυχαίο τούτο. Το πρώτο πράγμα που λέει είναι ότι ναι, πολλά καλή σειρά, οι άνθρωποι που είναι πάρα πολλά καλοί μαζί. Οπότε έγινε έναν τυχαίο τούτο. Και το καλό είναι ότι πέτυχε. Ευτυχώς για όλους μας. Η τηλεθέαση είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, δεν ήταν και όλα τα επεισόδια. Ναι. Το ίδιο. Και λόγω της σκληρότητας όμως. Ακριβώς. Υπάρχει κόσμος που λέει: δεν μπορώ να το δω. Έχει όμως τεράστια ανταπόκριση στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ. Ναι, το οποίο δεν μετριέται στην Κύπρο. Δυστυχώς. Κακώς. Δεν το ξέρουμε. Ο Α όμως, επειδή έχει λίγο πιο φρέσκα μυαλά από τα υπόλοιπα κανάλια, αυτό είναι αλήθεια. Και γενικά το κοινό του είναι πιο νεανικό, προσμετρά και άλλα πράγματα. Προσμετρά και το κύρος. Γι' αυτό ο Α, ας πούμε, έκανε, διασκεύασε ξένο φορμάτ, τη Φαμίλια, το Ισραηλίδικο, που είναι μια κωμωδία η οποία ξέφευγε επίσης από τα στεγανά της καθαρό εμείς κυπριακής κωμωδίας. Έκανε τις 24 ώρες, μια παλιωμοδίτικη, ας πούμε, σειρά, εκπομπή έρευνας, ενημέρωσης, η οποία αυτά συνήθως είναι. Λατρεύω τις 24 ώρες. Μίλησε killers, ας πούμε. Λατρεύω τις 24 ώρες. Βγάζουν απίστευτο υλικό προς τα έξω. Okay, έκανε, στην κονσόλα μου εγώ. Έκανε και το κάρμα. Δηλαδή κάνουν, τολμούν, κάνουν πράγματα τα οποία είναι ρίσκο. Όλα αυτά είναι ρίσκο για τα κανάλι. Και κάποια τους βγαίνουν. Και είναι ευχάριστο αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει κοινό. Το με το κάρμα, το εισηγήθηκα λίγο σε κάποια φάση στο Facebook, είναι έδειξε ότι Χριστιανή Αρτεμίου. Αλλά εάν ήμουν Genie, ήταν να κάνω companion piece, ας πούμε, companion podcast, μαζί με κάτι το οποίο θα φτιάξει μετά από κάθε επεισόδιο. Με τις αληθινές ιστορίες. Ναι, αλλά δεν θέλουν να συνδεθούν όμως. Δεν θέλει να φανεί
το κάθε επεισόδιο σε ποια ιστορία βασίζεται. Για να μην έχει προβλήματα. Okay. Δεν είναι όπως τα ελληνικά. Που και στα ελληνικά υπήρχαν κάποια. Ναι, όμως, εάν. Εκεί καταλάβαινε όμως. Εάν αποφασίσω εγώ, ας πούμε, τώρα να κάνω ένα true crime podcast, γιατί να έχω πρόβλημα με τους συντελεστές. Εν κατεγραμμένων, εν. Επειδή όμως, να σου πω, είμαστε πάρα πολύ μικρή κοινωνία. Πάρα πολύ μικρή. Ναι. Και κάποια που τούτα εν τόσο πρόσφατα που οι πληγές είναι ακόμα νοπές. Δηλαδή, είναι πολλά δύσκολο να. Ας πούμε, ακόμα και η ιστορία αντικειμενικά, στο Πανεπιστήμιο λέμε μας ότι αντικειμενικά οι φάκελοι και η ιστορία ανοίγουν μετά από έναν αιώνα για να γραφτεί αντικειμενικά τι έγινε. Κρύβουν πράγματα 75 για να χρόνια. Με δημιουργούν. Δεν ξέρω γιατί το ξέρω. Ναι. Για να με δημιουργούνται άλλου είδους προστριβές σε πράγματα. Γιατί το ανθρώπινο μυαλό και η ανθρώπινη ψυχολογία είναι πολλά ιδιόρυθμη και περίεργη. Δεν ναι, μπορεί να αντιδράσει. Σκέφτονται κάποιοι που τους θύτες ζουν και οι συγγενείς των θυμάτων ζουν. Ναι, βέβαια. Το True Crime podcast όμως ανασκαλίζει που την άποψη ότι στην ουσία σαν να κάνει δημοσιογραφική έρευνα. Ναι, δεν έχει ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για να ξέρουμε να συγκρίνουμε. Και σίγουρα ένα podcast έχει πολύ μικρότερο reach από ότι τηλεόραση. Η μυθοπλασία είναι και άλλο. Είναι και πώς απεικονίστηκαν οι ήρωες της ιστορίας, τέλος πάντων. Μπορεί κάποιος να πει ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και να τους ενοχλήσει το γεγονός ότι. Α, και εννοούμε και τον κόσμο. Ωραία. Ναι. Χορηγημένη. Ion Dark με γεύση καφέ. Α, το Dark είναι επειδή πιάσαμε το κάρμα και τα εγκλήματα. Ναι. η αποχαρακτήριση των εγγράφων. Λοιπόν, που τούτον που διάβασα μια ιστορία, το ξέρεις πώς ανακαλύφθηκε ο Τιτανικός. Πώς. Όταν. Ο ωκεανογράφος, ο Ρόμπερτ Πάλαρντ, ο οποίος ανακάλυψε τον Τιτανικό, ήθελε επί χρόνια να κάνει έναν expedition για να πάει στον Ατλαντικό για να βρει τον τόπο που ήταν ο Τιτανικός. Και δεν έβρισκε λεφτά, και ξαφνικά είπε όλα τα λεφτά που χρειάζεται από τη μια ημέρα στην άλλη. Έδωσε τούτα η Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία χρησιμοποίησε με πρόσχημα την έρευνα του Πάλαρντ να ψάξει ένα βίντεο. Πυρηνικά υποβρύχια τα οποία βυθιστήκαν κάπου κοντά στην περιοχή και δεν ήθελε να το κάνει για να φανεί ότι κάνει έρευνα για εκείνο ότι χάσατε και υποβρύχια και ήθελαν να το κάνουν με το κάλυμα ότι τα είχα ψάχνει για τον Τιτανικό. Και είπαν του Μπάλα το ότι ξέρεις, να σου δώσουμε τα λεφτά για να το κάνει, εάν μείνει χρόνο που την έρευνα μα που να κάνουμε εμεί, και επειδή έμειναν αρκετέ μέρε, έψαξε εντό και είπα σε ψέματα ότι πάνε να βρουν τον Τιτανικό και θα τον καταλάβει. Δεν θα καταλάβει τον Τιτανικό, και ο Ντικάπιο έτσι α πούμε. Και αυτό και με την κλειστή κοινωνία και τους πηγαίνει και στα πραγματικά γεγονότα. Δείτε, ας πούμε ότι η Γαλάτια πήγαινε σε χρονικό με την περίοδο 55-59, ένα άλμα που έκανε πλοκή και βρέθηκε εκεί και δεν είχε ιστορικό πλαίσιο. Και βλέπεις άλλες και γενικά οι σειρές εποχής, ενώ μπορεί να διαδραματίζονται σε κοινή, το ιστορικό πλαίσιο πουσιάζει παντελώς. Ναι. Μένουν μόνο, είναι βασικά όλα σαπουνόπερες. Δηλαδή βλέπεις, εντάξει, περίπου πώς ζούσαν από την άποψη τα χρηστά ήθη τους, τα έθιμα, τα σπίτια τους. Συνήθως εξαιρετική δουλειά του Λάκη Γενεθλή που γίνεται στην αναπαράσταση της ζωής. Αλλά απουσιάζει παντελώς. Ούτε καν μέσα στο σενάριο μια αναφορά δεν γίνεται για το ποιος ήταν. Ποιος ήταν κυβερνήτης των Άγγλων, ποιος ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ποιες ήταν τα πολιτικά γεγονότα. Τίποτα. Πουθενά. Ναι, απουσιάζουν από παντού. Φοβούνται να πούν και το παραμικρό. Έχω και παρακαλώ. Εν τέλει, Ion Dark με καφέ. Ευχαριστούμε αν μας βλέπει κάποιον που την Ion Dark. Αλήθεια. Από όλα αυτά που δείξαμε και συζητήσαμε εδώ πέρα, να πάρει το σχόλιο αυτό εδώ. Τι θέλει, δε φίλε, είναι η σοκολάτα, δε φίλε. Τραβάνε τα props. Λοιπόν, η Παπαδόπουλε είναι η Kennedy της Κύπρου. Πολλά παραπάνω από όσο φαντάζεσαι, πίστεψε με. Παιδιά, έχω μια απορία. Αν αισθάνομαι τι γιατί λάλλου Στράκα την περιοχή. Στράκα. Ναι. Γιατί το κάμελο του ήταν κατοχυρωμένο από το Kennedy. Ναι, είσαι trademark. Είναι η περιοχή, έτσι ονομάζεται η περιοχή. Α, έτσι ονομάζεται όλη η περιοχή. Ναι, όμως. Ναι, έτσι ονομάζεται η περιοχή, η περιοχή Στράκα. Okay. Αν λέμε η περιοχή, εννοεί δική του. Ναι, όλοι.
Βασικά η ιδιωτική περιοχή. Ναι, εσύ είσαι κάπου πέρσι που το ανακάλυψαν. Πέρσι που έκαμε την αεροφωτογραφία ενός πολίτη και είπαν έναν αεροπλάνο πολεμικό μέσα. Ναι. Στη... Αλλά δεν μπορεί να είναι όμως η Κέννεντι. Πολλά οι Παπαδόπουλοι είναι όλοι ζωντανοί. Περισσότεροι βασικά. Ναι, σωστό, δεν υπάρχει το ποιος κατάρα. Το... Δεν έχουν κατάρα. Στην περιοχή ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Δεν υπάρχει η κατάρα, ας πούμε, αντίστοιχη με την κατάρα των Κέννεντι, δεν υπάρχει με τους Παπαδόπουλους. Η μόνη κατάρα μπορεί να είναι να μα εκλεγεί ποτέ ο Νικόλας. Αυτό ήταν πάνω μας. Όταν θα εκλεγεί. Είπα όταν ή αν. Είπες αν. Α, είπα αν. Είπες αν. Α, και εσύ είπες όταν. Ναι. Είναι το Νικόλα φυγή να δει. Α, θεωρείς ότι είναι έναν αποφεύκτο να... Σαφέστατα. Σε κάποια φάση κάποιος ένας συνεργαστή μαζί του τη δεύτερη Κυριακή. Θα τον βγάλουν δηλαδή κάποια στιγμή. Κοιτάξτε. Θα είναι συνέχεια υποψήφιος. Να σου πω εγώ πώς θα πάει το πράγμα. Σε μία από τις επόμενες εκλογές, λοιπόν, θα κατεβεί ο Νικόλας, ένας από το Δύση και ένας από το Αγγέλ. Σημασία δεν έχει. Τη δεύτερη Κυριακή θα μείνει ο Νικόλας και ένας από το Δύση ή από το Αγγέλ. Και ένας εκ των δύο, ένας κύριος να πει, αντιλαμβάνεστε ότι πριν περιβέζαμε τον και ξεδιμάζαμε τον, αλλά για να, το είναι το δίκαιο της ανάγκης του, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο να βγει ο άλλος ο οποίος είναι καταραμένος, να στηρίξουμε τον Νικόλα. Αναγκαστικά δηλαδή, και θέλουμε να το κάνουμε, αλλά πρέπει να γίνει. Μπορεί να γίνει πράγμα. Ναι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν όμως άλλοι στη σειρά που θέλουν να γίνουν πιο πολύ και μεγαλύτερη σε ηλικία και νομίζω ότι θα την κάτσουν. Νομίζω να μου το λες, πειράχτηκε ένα άλλο. Ποιος. Νομίζω γιατί πιστεύεις ότι ο Νικόλας είναι ο μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος. By the way, κύριε Παραγωγέ, πρέπει να προσπαθήσουμε πόσα ονόματα. Να φέρουμε την κυρία Αρτέμιο στο σώμα. Αλλά δεν θέλουμε τώρα να ασχοληθούμε με αυτά. Προτιμώ να μιλούμε για νεκρούς Κέννεντι. Για νεκρούς Κέννεντι, ναι. Κοιτάξτε, μια και πάμε νεκρούς, να πάμε στο Άισμαν μετά. Αλλά πριν να πάμε στο Άισμαν. Θέλω να σα πω και το Frozen 2 που είδα σήμερα. Let it go! Δεν έχει το Let it go, έχει δύο τραγουδάρες. Βεβαίως, έχει δύο σόλο τη Έλσα που είναι. Θα τα ακούτε όσοι έχετε βοηθήσει, θα τα ακούτε ως που να ψοφίσετε. Παιδιά, εγώ έχω το στο συνδυσμό. Δεν έχουν ξεπεράσει ακόμα το Let It Go, νομίζω, αλλά πλησιάζουν πάρα πολύ. Είναι επικά. Η ταινία ίδια. Το sequel είναι όλα μεγαλύτερα. Έτσι, περισσότερα, έτσι. Θεαματικότερα. Κλασικά. Υπάρχει Όλαφ. Εννοείται. Όλοι. Ο Josh Gad δεν χάνει με τίποτε. Όλοι. Ο Josh Gad, ο οποίος έγινε γνωστός που το Book of Mormon στο Broadway, είναι απίστευτο το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει να είμαι και ο μοναδικός που έβλεπα το 1605, έτσι. Με τον έβλεπα το 1605, okay. Είδα όλα τα επεισόδια, 13 βγήκαν, μισή σεζόν έβγαλε. Μισό λεπτό γύρω έχουμε κάποιο σχόλιο. Επίσης, οι κυπριακές σειρές εποχής δείχνουν πολύ συγκεκριμένα κομμάτια στο ζωή, συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα κτλ. Και μετά μπαίνει να βρει το σχόλιο του νομικού περιφόβου. Ναι, έχω δίκιο. Θέλουν να ασχοληθούν. Φοβούνται. Και δικαιολογημένα φοβούνται, παιδιά. Ναι, κοιτάξτε, δικαιολογημένα. Εάν ήμουν. Το γαλήνι σου πάνε παραπάνω, ναι. Εάν ήταν η ζήση μου τούτο το πράγμα, και είχα υπό την. Under my employee, τέλος πάντων. Αν εργοδοτούσα. Συγγνώμη. 60 άτομα που ζήσαν που τούτο το πράγμα, και εγώ ήταν να πιένω. Παίρνει το παράδειγμα του Ακάμα. Τη ταινία του Πανικού Χρυσάνθου. Ναι, ναι. Τόλμησε. Έχει μια σκηνή η οποία ούτε ήταν ξεκάθαρη. Κάτσε μακρανία. Βγήκε μια σκηνή όπου ένας στη ΣΕΟΚΑ δολοφονεί έναν αριστερό μέσα σε μια εκκλησία. Το οποίο είναι γνωστό. Πραγματικό, δεν είναι κάτι. Ναι, και αυτό το συγκεκριμένο, αλλά και ότι τη ΣΕΟΚΑ, οι αγωνιστές ΣΕΟΚΑ κάποιοι δολοφονούσαν αριστερούς που θεωρούσαν προδότες. Είναι γνωστό αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο κανείς δεν τα αρνείται. Τόλμησε να δείξει και δεν ήταν και ξεκάθαρο. Ότι ήταν, αλλά τέλος πάντων έτσι ερμηνεύτηκε. Και ο άνθρωπος σχεδόν καταστράφηκε. Αφού και η τελευταία του ταινία, η ιστορία της Πάσης της Γραμμής, ήταν απελπιστικά ουδέτερη, με από τις χειρότερες δουλειές του, νομίζω, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Επειδή φοβήθηκε να πάρει την παραδοσιακή θέση. Δεν η ευθύνη είναι πάνω μας πάντα να στηρίξαμε. Ενώ σαν κοινό. Ξέρετε όμως, όσο υπάρχουν ακόμα φανατισμένοι, γιατί υπάρχουν ακόμα φανατισμένοι άνθρωποι. Δεν πρόκειται να σταματήσω. Ακόμα και εδώ πιστεύω ρε και στο χέρι μας να σταματήσει. Άμα λοιπόν... πες, όχι, έχεις δίκιο, πες, συνέχισε. Εγώ ήταν απλά να κάνω μια παρένθεση για να καταλάβετε που ας πούμε σε ένα σημείο είμαστε. Είχα έρθει πριν στις προπροηγούμενες εκλογές
Και θα πω κόμματα ζωή τώρα, θα θίξω. Γιατί φοβάσαι, βασικά. Όχι, γιατί θέλω να θίξω τον άνθρωπο που με πήρε, Τζαμί. Βασικά, πρέπει να προστατεύσω κάποιον άλλον. Σε έφερε. Σε έφερε για να ψηφίσει. Σε έφερε την Ελλάδα για να ψηφίσει. Είχα έρθει για να ψηφίσω, ναι, γιατί θεωρώ ότι οφείλουμε να ψηφίζουμε. Άλλοι μα εδείξαν, άλλοι μα εσυμπήξαν. Παρακαλώ. Λοιπόν, και έρχεται μια κοπέλα τέλο πάντων, φίλη μου, και λέει μου: ρε, θέλω να πάω στο τάδε, στην τάδε συγκέντρωση, σε παρακαλώ, έλα μαζί μου. Okay. Ρε, μα δεν, όχι, έλα. Προεκλογική συγκέντρωση. Ναι. Προεκλογική, ήταν να μα πούν το προεκλογικό του σχέδιο. Υπάρχει κόσμο που πηγαίνει σε αυτά, ξέρει. Ναι. Πάρα πολύ. Πολλοί κόσμοι. Ναι. Δηλαδή αυτά τα πλάνα που βλέπουν τον κόσμο, δηλαδή αυτοί πηγαίνουν εθελοντικά. Εγώ νομίζω ότι πληρώνονται. Όχι, όχι. Πάω λοιπόν. Πάρα πολύ. Παιδιά, πάω και είναι. Καθηγητές μου από το σχολείο, άνθρωποι που θεωρητικά θεωρεί του καθώ πρέπει, επιφανή κόσμο τέλο πάντων. Πολιτικοποιημένο. Όχι, δεν είναι καθόλου κακό. Απλά κοίτα να δει τι γίνεται. Ξεκινά να μιλά, λέει. Εγώ με το βιβλιαρί μου, γιατί πάντα όσον αφορά και την πολιτική, αρέσει και μου να πιάνω τι σημειώσει μου. Περίμενε. Εκφράζω τι απορίε μου. Σημειώσει σε προεκλογική συγκέντρωση. Περίμενε. Επίε σε προεκλογική συγκέντρωση που σε επίδεν άλλο, τσεκάρα σημειώσει. Ναι, γιατί έπρεπε να δω αν όντω το που λέει ευσταθούν. Και στο τέλο λέει, μα θέλετε να ρωτήσετε. Περίμενε, περίμενε. Είμαι πιο μικρά, παιδιά. Περίμενε, τα Google κιόλα. Τα Google ταυτόχρονα δεν ξέρω. Όχι, περίμενε. Ήταν υποσχέσει ουσιαστικά. Και λέει, μα για το στρατηγικό. Κοίτα να δει, λέει, μα για την εξωτερική πολιτική που θα ασκούσε η Κύπρος. Όπου άκουγα, αλλά δεν άκουγα κάποιο σχέδιο. Οπότε στο τέλο λέει, έχετε απορίε. Άλλοι εγώ, ξαφνικάμνω εγώ. Και ξαφνικά, παιδιά, βρίσκεται σε κλάσματα δευτερολέπτου κάποιος δίπλα μου και λέει μου, από ποιο κόμμα είσαι. Εγώ σοκ. Γυρίζω, θωρώ, λέω του, από κανένα. Θέλεις να ρωτήσεις. Λέω του, ναι. Συγγνώμη, λέω, μπορώ να ρωτήσω ή απαγορεύονται οι ερωτήσεις ακόμα. Όχι, φυσικά, γιατί το δικό του ερώτημα ήταν ρητορικό. Ρητορικό. Δεν είναι και εσύ αμέσω να πει να εκφράσει απορία. Πού νομίζει ότι βρισκόσου, στην διάλεξη. Μα ένιωσα τόσο άσχημα. Έκανα την απορία μου. Απάντηση είναι πειρά, anyway. Σαφώ δεν πήρε απάντηση. Γιατί δεν υπάρχει απάντηση. Τουλάχιστον που ήθελα. Είναι πιο εύκολα να λαλεί και να πελώνει. Ναι, είχα σοκαριστεί με τον που έγινε. Και παρόλα αυτά ψήφισε όμω. Ελπίζω όχι αυτόν που. Η ψήφο δεν σημαίνει ότι κατευθείαν ψηφίζει κόμμα. Μπορεί να ψηφίσει. Το πρόσωπο. Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη συζήτηση επί του κατά πόσον εγκαλών να πηγαίνει να ψηφίζει κάθε φορά. Αλλά πρέπει να αποχωρήσω. Ναι, πρέπει να αποχωρήσω. Λοιπόν, ο Μαρίνος πρέπει να μα αφήσει τώρα τα παιδιά, γιατί έχει ηλυμένη οικογενειακή υποχρέωση. Φαντάζομαι όταν θέλετε να μα καλέσετε στο πάνελ μαζί να είμαι ευχαρίστω. Εσύ. Εγώ δεν έχω δική μου εκπομπή, παιδιά, για να σας καλέσω. Εγώ μπορώ να σας καλέσω μόνο στα βιντεάκια που κάνω στο Instagram. Εμείς είμαστε σε όλα τα βιντεάκια. Στο YouTube. Μέσα. Μόνο σε αυτά μπορώ να σας καλέσω, γιατί εκεί έχω εγώ την επιμέλεια. Θα καλέσεις τον Κωνσταντίνο έτσι. Για να μας κριτικάρει. Όχι. Το ανταποδώσεις την πρόσκληση. Έτσι, εσείς του χώρου τέλος πάντων. Ναι, εμείς οι πανελίστες. Σε καλώ στην εκπομπή μου για να με καλέσεις τη δική σου. Κοιτάξτε, παίρνουμε. Έτσι, ανταλλαγές. Κοιτάξτε, παίρνουμε καλά. Κάνετε αλλάξω εκπομπές. Αλλάξω εκπομπές. Άρεσε μου, όρος, θα τον κρατήσω. Επιτρέπεις μου. Όχι, ελεύθερα. Ωραία, ευχαριστώ. Δαμέ, ο κόσμος χρησιμοποιεί τον Ευρυπίδο, να σκεφτείς. Νευρυπίδου. Μήπως δεν ήταν καλό. Δεν το ξέρω τούτο. Τον Νευρυπίδου. Α, τα αγαπημένα μου παρατσούκλι. Ρώτα την Κωνσταντίνα ή μάλλον όχι. Σου αρέσει η εκπομπή. Ναι. Σου αρέσει η δουλειά σου. Καλά. Μην τη ρωτήσει, α το κάνει. Διάφορο το καλύτερο σου ήταν το Χαλουμόπερα. Τον Νευρυπίδου το συγκαταλέγω στα. Τότε που ήταν και. Βασικά που ήταν στην Κριτική Επιτροπή των Γαλιστίων, είχε νευράκια με τι παρουσιάστρε. Α, μετά την τελευταία χρονιά έγινε παρουσιάστρε ξαφνικά. Στα μέλια, με όλους, γιατί από τον ρόλο της παρουσιάζεται. Αλλά ως μέλος της Κρητικής Επιτροπής στα Καλλιστέ ήταν πολύ αυστηρή. Και ήταν νευράκια, μέσα στη ζωχάδα συνέχεια. Και βγήκε αυτό, αυτόματα, ρε παιδί μου, ήταν εκεί. Απλά κάποιος έπρεπε να το πει. Και βρέθηκα εγώ. Και τι έμεινε, Νευρυπίδου. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο νομικό που ήταν μαζί μας. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Καλό, με το μαλακό, ε. Με το μαλακό την άντρα μου. Πάντα. Μπράβο.
Είδες αδυναμίες. Είδες, είπε, είπε άντρι μου. Κοίταξε, γιατί... Καμικά έπρεπε να είχα κάποιο μικρόφωνο έτσι από το βουκάλο. Ναι, ναι, ναι. Αποχωρώ, κύριε. Αποχωρώ, κύριε. Αποχωρώ. Άκου εκεί πέρα λίγο πανελίστας. Και μας λέτε αυτά πριν έρθουμε, κύριε. Έτσι. Από ό,τι έρθουμε μάλλον, κύριε. Να με δεις εμένα να σου κάνω αφιερώμα. Φεύγω. Πάει στο καλό, Μαρίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από εκεί πάτε, από εκεί πάτε. Λοιπόν, έτσι είμαστε τα μέσα πολύ καλά εμείς. Περνάτε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά. Περνούμε. Α, και το καφέ είναι το άνθρωπο. Ευχαριστούμε, Μαρίνο. Λοιπόν, όχι, εν τούτον το ωραίο που κάνουμε εδώ. Ευκαινή κάτι πολλά έτσι απλό, πολλά έτσι αυθόρμητο. Εν τούτον που θέλω να κάνω εγώ, δηλαδή θέλω κάποιο να κάτσει να δει. Να σε δει εσένα στην εκπομπή και να γυρίσει και να δει το δαμέ και να είσαι ίδια. Κατάλαβες, θέλω να είναι πιο χαλαρή φάση. Ας ο αυτός σου είναι χαλαρός. Να ακούσεις το συμπίξαν. Καταρχάς, έτσι όπως είσαι τώρα και με την κίτρινη την πολυθρόνα, νιώθω όπως που να έρθω στο ψυχολόγο. Ω, παρακαλώ. Πες μου για τον πατέρα σου. Ναύτης είπαμε, έτσι. Ήταν ναυτικός, ναι, στα νιάτα του. Έχω έτσι... Εντάξει, φάτε λίγο σοκολάτα. Έχει καφέ μέσα, είπες, να μην τσιμούμαστε απόψε. Γιατί πειράζεις έτσι ο καφές? Ναι, παιδιά, μπορεί να μην τσιμήθω. Σοβαρό μιλάς, εγώ μπορώ να πιω ένα φρέτο εσπρέσο τριπλό και να πέσω ολόγιο. Αλήθεια? Δεν καταλάβω, Χριστό, μου τζίζει ο καφές εμένα. Ζηλεύκω τους στους ανθρώπους. Ναι, αλλά μπορώ να φάω σοκολάτα. Α, τι μου λέει να σου φέρω πολλά. Όχι, μπορώ να φάω, σταμάτησα να τρώω γλυκά. Αχ, κανείς διατροφή, να. Ναι, αναγκαστικά. Πρέπει να χάσω λίγο σοκολάτα. Το άλλο συμπίνει καφέ, φερτεϊτά. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Φυλακτού. Που λες, εσέναν το σκοπός σου είναι να εξελιχθείς μέσα που είναι η εκπομπή, ποιος είναι. Και υπόψη είναι ότι αν θέλεις να γίνεις παρουσιάστρια, we know a guy, α. Αχα, ναι. Αν θέλεις να κενωθεί η θέση κατά λάθος, όχι, όχι. Ξέρουμε τον κόσμο. Εγώ τούτον που θέλω, σαν άντρη, καταρχάς έχω κερδίσει πάρα πολλά okay. Που την εκπομπή. Που πια οπτική το λέω. Γενικά, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολλά σε ένα δικό μου κόσμο, σε ένα ροζ συννεφάκι. Τούτα όλα που είδα, που συμβαίνουν, το πώς κινείται ο κόσμος γενικότερα. Το πώς τι θέλει η αγορά, τούτα όλα, έμαθα τα τζαμέ. Εγνώρισα το κοινωνικό ρεπορτάζ. Εγώ μέσα μου θέλω, τρώει με το σκουλουκούιν του πώς να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Ναι, θα με πεις ονειροπόλα και τα σχετικά, ναι, ξέρω το. Κάμε μαζί μου παρέα και εβδομάδες. Ας σε κάνω κοινική και μην ξέρει. Και αν θέλει να τα δασείς που σπίτι. Συνεχίσει, ας πούμε, ποιος ο λόγος. Αλήθεια. Όχι, έχω τα εγκόλλημα τούτον. Κάποια στιγμή θα βρω τον τρόπο. Οπότε είπα ότι αφού δεν έχω το χρήμα για να μπορέσω να το αφιερώσω σε ένα σκοπό και να κάνω κάτι πιο μεγάλο, έχω ένα μέσο το οποίο είναι το θέατρο. Επέλεξα το θέατρο για να μπορώ να είμαι η αλλαγή που θέλω να δω okay. Έξω. Είδα ότι το θέατρο στην Κύπρο, κακά τα ψέματα, όταν ήρθα, επειδή δεν ήξερα κανέναν. Και ακόμα ένιωσα ότι οι πόρτες του θεάτρου ήταν κλειστές ερμητικά για εμένα. Για εσένα συγκεκριμένα ή για νέους ηθοποιούς? Δεν ήξερα γενικότερα για τους νέους ηθοποιούς. Λες να είχαν κάτι μαζί σου, ας πούμε. Όχι, όχι, μα δεν ήξερα okay. Πλάσμα. Πώς να έχουν κάτι μαζί. Right. Δεν ήξερα κανέναν για να με ξέρει και να πούνε έχω κάτι με την Αντρέα τι θέλω. Ούτε κάτι σαν ηθοποιό δεν με ξέρουν. Οπότε ένιωσα ότι τούτον το μέσο δεν ήταν πολύ εύκολο. Έκαναμε κάποιες παραγωγές με τη Steel Theater Group και το Γιάννη τον Μίνο μαζί. Okay. Οπότε για μένα ναι, ένιωσα ότι δόθηκε μου ακόμα ένα βήμα να ανακαλύψω πράγματα για μένα. Να ανακαλύψω την άντρη, να δημιουργήσω ακόμα παραπάνω πράγματα και στο θέατρο και για τον κόσμο. Να μου πεις τώρα, ερώτησες κανένα και θέλει να αλλάξει τον κόσμο? Και μάσχεσαι να αλλάξει τον κόσμο? Αρέσκει μου, κοίταξε, θέλω να σου πω για να είμαι ειλικρινής. Αρέσκει μου η στάση η ζωή σου και η φιλοσοφία σου. Το πράγμα είναι πολλά ωραίο. Απλά εγώ είμαι από την άλλη πλευρά. Χαίρομαι που είσαι για μένα, θέλω να μείνεις για πάντα για μένα και μακάρι να σου φκουνούλα. Απλά εγώ είμαι από την άλλη πλευρά του ποταμού και είμαι ας πούμε να πω να δω τηλεόραση ή κάτι ας πούμε. Ξέρεις τι, αν δεν υπήρχαμε όλα τα ίδια άνθρωπα που μπασούν ήταν να είμαστε βαρετοί και μόνο σίγουρα. Εγώ θα είχα κίνητρο καταρχάς. Ναι. Εγώ ήταν νάχα και ήταν να ήταν πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. I don't do well. I don't do well with motives. Που λες, ναι, και εσύ πώς θέλεις να εξελιχθείς τέλος πάντων στην εκπομπή. Θεωρείς, ας πούμε, να το παίρνεις παραπάνω δημοσιογραφικά. Όχι. Εγώ κάνω, και ακόμα και μέσα στην εκπομπή, δεν είμαι δημοσιογράφος.
Ξεκάθαρο, είναι με δημοσιογράφος. Ούτε τα παιδιά που έντρωμε δημοσιογράφη νομίζω, ναι. Είναι με τελειασίως, δεν ξέρω, ότι εγώ δεν μπορώ να το πάρω στο λαιμό μου το πράγμα. Απλά νιώθω ότι για μένα η φάση εκπομπή έδωσε μου ότι ήταν να μου δώσει μέσα σε τούντη χρονιά. Και όσον πάει, εννοείται έχω ένα συμβόλαιο που να το τηρήσω, αλλά που για μέσα νιώθω τόσο γεμάτη που πρέπει να κάνω παραπάνω βήματα πάνω στα πράγματα που θέλω εγώ. Δηλαδή, θέατρο, τηλεόραση, σειρά, αλλά μια σειρά που να μου αρέσει να μπορώ να τη στηρίξω ως με το κάρμα. Okay. Δηλαδή, να νιώθω ότι δεν υποτιμώ την νοημοσύνη κανενός, ούτε νιώθω ότι περιπέζω τούτον που αγαπώ. Okay. Γιατί με το θέατρο, επειδή έφτισα έμαν και επειδή πήρα, για να καταλάβεις, ήμουν στα interviews για το διπλωματικό σώμα, έδωκα κρυφά για το εθνικό, επέρασα πρώτη Παγκύπρια, έσυρα μαύρη πέτρα τζέφια. Οπότε επειδή είσαι πραγματικά έφτισα αίμα. Ναι. Είσαι τέτοια παιδί. Πάσο μου πάει. Πάσο. Οκ. Respect. Γι' αυτόν το σέβομαι τόσο πολλά. Δηλαδή προτιμώ να κάνω οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Θα μπορούσε να είσαι να τασχέ στην πρεσβεία τη Βιέννη τώρα και να γυρίζει με στα μάρκετ στη Βιενέζη γιατί να πίνει καφέ και να τρώει γλυκά. Αλλά είσαι δαμέ, έτσι κάπου τι πάνε. Τι άζου κάπου. Έτσι μου λέει ο παπά μου. Κάτι ξέρω, γύρισε τον κόσμο. Δεν το έφανεψε ποτέ. Παπά, sorry, τι να κάνω κι εγώ. Δεν πειράζει, κοίταξε να ακολουθήσω μου, εσύ θα προτιμούσε ας πούμε, να το πάρεις πιο πολλά στο ηθοποιός. Δεν τα ρόλο να θέλεις να παίξεις, ας πούμε. Έχεις υπόψη κάτι. Που το ρεπερτόριο το θεατρικό εννοείς ή γενικά. Γενικά, ας πούμε, να μου τόσο ρόλος που να πεις ότι α, γυνιά μου το εγώ, να θέλω, ας πούμε. Να ήθελα πάρα πολλά κάποια στιγμή να παίξω το ρόλο κάποιας που να έχει πρόβλημα ή σχιζοφρένεια ή να έχει ένα θέμα τέλος πάντων και να επιτελεί έναν πάρα πολύ κομβικό σημείο. Σήκωσαν τα πόθηκα του, κάτι έκανα. Όχι, 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 έστω τώρα. Λέβαια, τώρα σου. Θέλω έτσι, ρόλοι που είναι κόντρα, να με εξελίξουν, να με βασανίσουν. Θέλω ένα ρόλο να με βασανίσει. Μπορεί να παίξεις το 50 Shades of Grey and give us a τον βασανισμό για μένα τον εγκλειδώνεις. Παραγωγή Black Lemon. Παραγωγή Black Lemon, δαμέ, να κάνουμε το θεατρικό. Έναν καλό θεατρικό, λίγο για μπούτσο. Anyway. Σχιζοφρενία. Εγώ να ήθελα να δω μεταξύ στο σατυρικό του Of Mice and Men και νομίζω τελειώνει τώρα. Και να πάτε ότι, by the way, το Of Mice and Men του John Steinbeck στο σατυρικό. Δεν είμαι σίγουρος μέχρι πότε πάει. Και θέλω πολύ να το δω. Μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω οπωσδήποτε από να το δω. Είναι το μόνο εγώ βιβλίο μου έκανε να κλάψω το Of Mice and Men. Ναι, είναι εκπληκτικό. Είναι σύντομο βιβλίο και φοβερά συναισθηματικό. Δηλαδή, έχεις υπόψη την ιστορία. Ναι, ναι, ναι. Η φάση που αντιλαμβάνεται ο Λένι ότι αντιλαμβάνεται ο Τζορτζ ότι κοινά τα όνειρα που τόλμησε να κάνει. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν και ότι πρέπει να χτυπήσω στην πραγματικότητα πως είμαι εγώ έτσι μίζερο και γενικός. Λοιπόν, εκείνη η φάση είναι φοβερά heartbreaking για μένα και είναι συνειδητοποίηση ότι πρέπει να το κάνουμε και το πράγμα. Τούτη επιστροφή πίσω. Ναι, πήρα το στο πιο... Okay. Αρέσει και μου. Κοίτα να δεις, αν ήμουν άντρας, για να σου δώσω να καταλάβεις τι θα ήθελα να παίξω, θα ήθελα να παίξω τον Joker. Αν είσαι έναν τρας εγγύουμε σου άλλο πράγμα να παίξεις πρώτα. Λοιπόν, εγγύουμε σου το τούτο, μόνο και μόνο που περιέργεια. Λοιπόν, γι' αυτό που είναι έτσι. Είχα έναν πρώην που ήταν μαλάκας, έτω γιατί. Λοιπόν, Joker Joaquin Phoenix στην έκδοση, άρεσε σου. Εκστασιάστηκα. Η ταινία όμως πώς την είπες. Ξέρεις τι, επί αμενούλη με προσδοκίες. Σιώπα Ανδρέα Φυλακτού. Εγώ κατάλαβα ήταν που συνέβη, γιατί όταν τέλειωσε, ενώ ήμουν έκπληκτη με την ερμηνεία, σε κάποια φάση κάτι μου ξένιζε. Φεύγοντας, συνειδητοποίησα ότι είχα πάει προετοιμασμένη να δω ακόμα μια ταινία Batman. Mm. Είχα πάει με τούντος, δηλαδή νιώθω ότι επίαμε με άλλες προσδοκίες όσον αφορά το τι εν να δούμε και ξένισε μας το ότι η ταινία ήταν καθαρά ανθρωποκεντρική και έδωκε άλλα μηνύματα μέσα από άλλους δρόμους και χαρακτηριστικά το δρόμο της υποκριτικής καθαρά. Εντάξει, η ταινία ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Χωακίν Φίνιξ ήταν εκπληκτικό. Το σινεματογραφή είναι εξίσου εκπληκτικό. Το μοναδικό μελανό σημείο τέλος πάντων ήταν η πλοκή, ήταν το ότι ήταν τόσο
βασισμένο πάνω στο Χουάκιν Φίνιξ που εχάλαγε γενικά την ταινία. Δηλαδή ήταν εντελώς one man show και έκανε λίγο τζιλιά. Λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να το παρατορήσουμε για να σε αφήσουμε και εσένα να πάει στο καλό. Μα να μου έκαμε φάτσου. Μα να περνούμε έτσι καλά. Πάντα, ναι, να πάει να φάει άλλος. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε, τι, έχουμε να κάνουμε κάτι plug. Έχουμε κάτι να πούμε. Την Άντρη μπορείτε να δείτε καθημερινά στο... στο όλα καλά, μία και μισή με τρεις, αλλά φτιάχνω και ωραιότατα βίντεο στο μάλιστα. YouTube channel μου, Άντρη Χατζη Χριστοδούλου. Και αύριο θα βγει καινούριο. Γυναίκες vs άντρες. Να το δεις την άποψή σου. Μάλιστα, γυναίκες vs άντρες, να το δω και πω την άποψή μου. Λοιπόν, παιδιά, εμείς είμαστε Laughing Mouflon Show. Black Lemon TV, είμαστε εδώ κάθε Τρίτη. Κάθε Τρίτη έχουμε έναν άλλο καλεσμένο ο οποίος τόλμησε να έρθει να είναι έναν cool. Thank you very much, Αντρή μου. Λοιπόν, αύριο έχουμε Μπέμα στα Λίον, η ώρα 8 την Τετάρτη με τον Αρτέμι και την Άντρη. Την Πέμπτη έχουμε Geek Out με τον Φρίξον και την Άιβη Μπεθιά. Έχουμε καλό line-up, έχουμε καλό πακέτο για τις νύχτες σας στο Black Lemon TV. Μπορείτε τα show τα πιο παλιά να τα βρείτε στο site blacklemontv.com, μπορείτε να τα βρείτε στο Facebook μας, στον Black Lemon, στο Laughing Mouflon και στον Κικότοπο. Μπορείτε να κατα... Παρακαλώ. Περίμενε να τελειώσω, Αγγέλα μου. Πετάχτηκε σε όλο έτσι όπως το αγκούρι. Μπορείτε να τα βρείτε στο Spotify, μπορείτε να τα βρείτε στο Google Podcast, μπορείτε να τα βρείτε στο Apple Podcast, να τα κατεβάσετε στο αυτοκίνητο, να τα ακούτε στο καινούργιο σας σύστημα, όπως κάνω εγώ που έχω και εδώ το αυτοκίνητο, την πασταματήσω εδώ λάδω. Λοιπόν... Με τα λεφτά της Black Lemon. Με τα λεφτά... Με τα Black Lemon, εγώ θα σαν ένα matchbox. Λοιπόν, εγώ έναμε αύριο λεμεσό, μαζί με τον Γιώργο τον Κυριάκου και τον Ζαχαριάνο Ζανέτου στον Balcon 8. Πιάστε, κάμετε κάτι, θέλουμε να ζουν για μένα, να έχει πολύ μπλάκα νεγκιού μέσα στο. Πάμε και τρεις μανικωμένοι να κάνουμε show. Πρώτη φορά πάω λεμεσό, πρώτη φορά κάνω με τον Γιώργο και έχουμε πολλά καλή χημία μεταξύ μας, να βγει πολλά καλό πράγμα. Ας δούμε να βρει για μένα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος, μαζί μου είναι η Άντρη, τούτο είναι το Laughing Mouflon Show. Από μέναν και τον κύριο Ανδρέα Φυλαχτού και τον έκτον τον Παπαγεωργίου που δεν είναι εδώ. Καληνύχτα.